Δώσ' του ρε. Έλα. Πιάσ' το. Αυτός είναι. Δώσ' του μία ρε. Ας το κάτω ρε. Γιατί σφύριξες ρε το offside εκείνο πέρα. Πάρ' την. Πάρ' την κλωτσιά. Επίθεση, επίθεση. Μήπως είστε διαιτητές εδώ αριστερά και δεξιά. Την έφαγε στην κλωτσιά κανονική πάντως. Κλωτσιά έφαγα με σακάτεψη ρε φίλε. Παιδιά, ένας με κρατούσε. Και δύο με χτυπούσαν. Έτσι. Και δεν είμαι διαιτητής. Υδραυλικός δηλώνω. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Δεν είναι. Ο Μαστρογιάννης είσαι στην κλασική περίπτωση βλάβης, γι' αυτό σε δέρνανε. Να σου πω την αλήθεια τώρα, το διακομωδούμε. Καλά είναι να το διακομωδούμε. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις άλλο. Εντάξει. Μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται ή δεν τα γνωρίζουν ή δεν τα γνώριζαν ή δεν τα ξέρουν. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι τα γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά. Έχουμε και στο παρελθόν χειρότερες. Έτσι ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Εδώ έχει μπει παράγοντας, καλησπέρα καταρχήν στον κόσμο. Ναι, κατάλαβα τα πεις. Παράγοντας μέσα σε γήπεδο και έχει ξυλοκοπήσει διαιτητή. Και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Ευθυμιάδη. Ναι. Στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Ποιος ήταν εκεί. Πώς το λένε. Ο κύριος Φιλιππίδης ήταν. Ναι, ο Φιλιππίδης δεν βάρεσε, αλλά όχι, δεν βάρεσε, ήταν εκείνος ήταν όμως ο παράγοντας. Ήταν εκεί, είχαμε live. Το ξύλο ήταν live. Ναι, όντως, ο κύριος Φιλιππίδης δεν είχε βαρέσει, αλλά σαν πρόεδρος έπρεπε να χωρίσει. Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, με τα γκάμπα γκούμπα γκτουμπ ντουμπ. Έχει τρομάξει ο Ζάτσης ο Ιχολήπτης. Ευνηδιάστηκε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγας, Γιώργος Μελισσοκόμος. Σήμερα είναι και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ζιγκόλης. Τον οποίο καλούμε δεν είναι στο βάθος, είναι. Να μας πει μια καλησπέρα. Ελάτε, κύριε. Έλα, μένα καλησπέρα, παιδιά. Δεν θα μιλήσει. Καλώς όρισες, φίλε Ιωάννη. Είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Και είναι φιλαράκι και μας. Ναι, είναι και γενικό κουμάντο εκεί πέρα στο Φαμιλιάνο, εκεί απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Να πάτε, να το γνωρίσετε. Είναι υπέροχος τύπος και να φυσικά να απολαύσετε και τα σπέσια ρεδέσματα εκεί από το Φαμιλιάνο. Είναι το μαγαζί που πλήρωσε ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγατσίνιο το στοίχημα στο Άρης ΠΑΟΚ που το κέρδισε πάρα πολύ αρσενικά και παλικαρίσια. Εντάξει. Γιάννη Ζάτσης, κυρίες και κύριοι, ο μέγιστος Ιχολήπτης εδώ του Λίμπερο. Ένας μάλλον από τους μέγιστους, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Τιτάνο τεράστιοι Ιχολήπτες. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη. Σας βλέπω λίγο πεσμένο λίγο σήμερα ή μου φαίνεται. Λίγο κουρασμένο, λίγο κάτι, λίγο απελπισμένο. Μια χαρά τον βλέπω. Φρεσκαδούρα τον βλέπω. Τίποτα, θα σκοράρεις μετά τις 12 σήμερα, ξέρω εγώ. Τον άνθρωπο τον έπιασε από τα μούτρα. Τον έπιασε από τα μούτρα, ακόμη δεν ήρθε. Από τα μούτρα, τον ανεβάζουμε. Τι τον ανεβάζει, τον κατεβάζει. Κούκλο τον είπαμε. Μια χαρά τον βλέπω. Σκοράρει, νομίζω σκοράρουν όλοι σήμερα. Αυτό έχει δίκιο. Μεσοβδόμαδα πολύ δύσκολο. Άμα είσαι και ο Γιουνές από πέναλ, δεν σκοράρει. Του περισσότερου του πέφτει το ευρώ και σκύβουν να το πάρουν. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, ορίστε, τι θες. Να μπούμε στα διαδικαστικά, γιατί ο κύριος Ματζιούκης μας έφαγε πάλι χρόνο από ό,τι βλέπεις. Ναι. Ο κύριος Ματζιούκης. Να πούμε ότι σήμερα στο στούντιο βρίσκονται ένας παοξής ο Τρέγιας, δύο ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος, ένα σπάνιο είδος εδώ ο Αργιανός ο Τρούλης. Τρεις με το Ζάτζ, τρεις παοξίδες. Τρία παοξίδες. Γιάννη έπεσε. Έπεσε στην υπόλοιψή μου. Φίλε, καλός άνθρωπος. Συγγνώμη, δηλαδή σε είχα ψηλά. Το βλέπεις. Και έχουμε και αεξή, έχουμε τον Ιωάννη, τον κύριο Ζιγκόλη, ο οποίος είναι ο ημιτασιόν δικέφαλος του. Δικέφαλος βέβαια, αλλά ημιτασιόν. Έχω αποδείξεις, τι μιλά, πλάγια. Δεν μιλάει σήμερα. Και οι Μουγκοί θα μιλήσουν. Δεν μιλάει. Και πριν μιλήσουν οι Μουγκοί, να πάμε στους... Τι φτύνεις ρε, πόρε φίλε, καλά έκανε το μακουκούλα και του βγήκε το όνομα, τώρα εμένα λες. Ωραία, στραγάλι με ήρθε, γυαλιά φορά με ήρθε στραγάλι. Έλα, σαλιάρι, έλα. Μαύρο πιπέρι, σαλιάρι, καταρχήν πλάτη στο καλάθι είσαι πάλι. Πώς έφτιασα. Τι να κάνω, έχουμε καλεσμένους. Σας λέγα να ζηλάσουμε και μέλη. Και μέλη είχατε και μπασκετμπολίστα. Ο Άσ δεν πήγε. Κοκακόλα δεν είχατε. Τι λες, ρε, τι λες, ρε, κύριε, με ψώσβε ναι, στο χώρι, βρε. Ζεστό ψωμί. Με τον Κοντζίλα. Τι ωραία, στο χώρι, Νεάπολη. Λίγο πιο πάνω. Τώρα που μένει, ρε. Τι. Α βε στο χώρι, δεν μένει. Σπίτι μου. Τον Κοντζίλα. Μην μιλά εκεί. Τι έγινε τώρα, έχουμε άλλο. Λοιπόν. Κατά τύχη βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μετά. Έτσι, υπόλοιπη μετά. Με κάτι βότανα και κάτι ψυχοπολία. Στην επόμενη γύρα, γιατί να μας κράξουν. Στην επόμενη, έτσι, γιατί βλέπω και μισή είναι. Τι να κάνουμε, φίλε, πουλάει η εκπομπή, γίνεται χαμός από τους υποστηρικτές. Μην πρόκειστε, παιδιά, όλοι θα πάρετε. Ωραία. Ένας, παρακαλώ. Λοιπόν,
Έχουμε πολλά. Να βάλω έτσι ένα τέτοιο που το αλίευσα μου έδωσε το ένα βάλε ένα θέμα γιατί γκολ δύσκολα βάζει. Ναι, γκολ θα βάλω στην Τούμπα 2. Τι να βάλει, λοιπόν. Σιγά. Να του κι άλλο. Να του πετάξει κι άλλο. Δύο θα βάλει στη δικιά σου την αιστεία μου. Δεν είπατε όμω. Κατευθείαν εγώ θα βάλω δύο. Δεν είπε. Θα φας τέσσερα όμω. Δεν το σκεφτήκατε αυτό. Μα δεν θέλω να φάω. Έχουμε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Πώ θα φάμε δύο γκολ. Θα μα παρεξηγήσουν. Σταμάτα καλέ. Δηλαδή δεν προτιμώ να βάλω τέσσερα και να μην φάω δύο. Έτσι ακριβώ. Ωραία. Αλλά το σκεπτικό του Αριανού είναι αυτό. Κατάλαβες. Ναι, θα βάλω τα δύο και θα φάω. Όχι, τίποτα δεν θα φάω. Τώρα μαρτυρίζω. Λοιπόν, ένα έτσι πολύ γρήγορο. Για να ανάψουμε και λίγο. Τι πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Από τότε που κάνεις με αυτές εδώ πέρα τις σαύρες που σε παρασέρουν. Με έχει βγει το όνομα Τρέγια. Με έχει βγάλει το όνομα Τρέγια. Με άλλη κάθε βράδυ. Καλά ρε Τρέγια. Εντάξει, όχι. Λίγο κόψε μισό ψάρι. Τα πιστεύω. Εντάξει. Μια η Αναστασία. Μια η Γρηγορία, μια η Αλεξάνδρα, μια η Κουκουρούκαινα, μια η ξέρω εγώ. Εντάξει. Μας πας τα νεύρα. Αρχηγός. Εντάξει. Υπερβάλλει, κάτι κάνουμε, αλλά όχι. Ένας εσύ και ένας ο Μπάρκουλης. Δε σιγά. Κορίτσι ο Μπάρκουλης. Ναι, λοιπόν. Κύριε Τρέγια. Κύριε Τρέγια, δεν ξέρω. Ψηλός, φοβού. Με έστειλε το πρωί ένας φίλος. Μου λέει, Ζάχο, γιατί δεν σε λέει αυτή την περίπτωση. Και την ρώτησα στον κύριο, όπως βλέπεις, στον κύριο Τσαλτίδη. Γιατί εγώ, ούτε εσύ ούτε εγώ, είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτε εσύ μπορεί να το ήξερες αυτό. Αν και βλέποντας το μάτς, γιατί ήταν η ομάδα σου, έπρεπε κάτι να σε παραξένευε, ρε παιδί μου. Το Λεβαδιακό ΣΠΑΟΚ. Δεν σε παραξένευσε τίποτα από το Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό σε παραξένευσε. Ποιος δεν έπαιξε. Καλά, ο Λεβαδιακός έχει 6 ξένους και έπαιξε ο ένας, δε Τρέγια. Ο ένας έπαιξε. Ο Μπλάκαμε και στα τελειώματα. Όχι, ο τερματοφύλακας πρέπει να έπαιξε. Και ένα μαύροφύλακας ήταν έξω. Έβαλε. Έχει 6 ξένους, ναι. Οι δύο καλύτεροι από ό,τι με πληροφορεί. Γιατί μου το έλεγε πριν και το ρώτησα εγώ στον δημοσιογράφο. Ναι, πού να το ρωτήσω. Ναι. Τους δύο καλύτερους μαύρους λέγονται. Το Σαββατογκό και τον Όμο, οι οποίοι τους είχε εκτός αποστολής. Ο λόγος δεν τον ξέρουμε για ποιον. Κάποιος θα υπήρχε. Μάθετε το λόγο πρώτα, ρε παιδιά. Μπορεί να παίζει κύπελο και να τους κρατάει για το κύπελο και να θέλει να ναι, περάσει. Σωστά, να θέλει, σωστά. Δεν τον ενδιαφέρει να σωθεί, τον ενδιαφέρει το κύπελο. Έχεις δίκιο. Καταρχήν, Ζάκο, τι να σωθεί τώρα. Είναι χαμένοι βαθμοί. Γιατί είναι ποιος χαμένοι. Από αυτούς που θα πέσει ωραία. Θα πάρει βαθμούς από τον ΠΑΟ. Σωστό, σωστό. Μισό λεπτό λίγο. Όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Επειδή όλοι το έχετε ξεχάσει. Όχι, συμφωνώ. Επειδή έχει να συμβεί από το Παναθηναϊκό του Μπόμπεκ. Ο ΠΑΟ είναι αίτητο. Δεν είναι ότι έχει οπαλίε. Τελειώσες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ποια είναι η διαφορά όμως. Ναι, ότι όταν γινόταν αυτά με τον Ολυμπιακό, φωνάζατε. Κι εγώ φώναζα. Ποια γινόταν με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Δεν έβαζε τους παίκτες. Καταρχήν στο Λεβαδιακό. Δεν λέω για το Λεβαδιακό. Θα γενικά. Άλλο σου λέω. Ο Ολυμπιακός στο Λεβαδιακό, ναι. Θα είχε τρεις ποδοσφαιριστές δανεικούς. Άλλους τρεις θα είχε στην Ξάνθη. Άλλους τρεις θα είχε στον Πανιόνιο. Άλλους τρεις θα είχε στον Πλατανιά. Παίζανε όμως. Παίζανε αυτοί. Λέω εγώ. Χειρότερο που παίζανε. Λέω εγώ. Χειρότερο. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός στα περισσότερα πρωταθλήματα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ξεκινούσε με 7 αγώνες εντός εκτός κερδισμένους. Ωραία. Ξέρεις πόσο μετατρέπεται. Δεν διαφωνώ αυτό. Βαθμολογικά δεν ήταν, αλλά ήταν αρκετή. Είναι συν 42. Μα εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Λέω. Ότι ή και τα δύο είναι λάθος ή και τα δύο είναι σωστά. Δεν μπορεί το ένα όταν το γίνεται με τον Ολυμπιακό να είναι λάθος και όταν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν έχει καμιά σχέση. Πώς δεν έχει, ρε φίλε. Πέφτουν και δεν έβαλαν τους καλύτερους παίκτες. Πλάκα μας κάνεις. Πέφτουν. Έχουν πέσει. Δηλαδή τι εννοείς, ρε φίλε, ότι είναι δορυφόρος του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε. Λέω ότι έχουν. Ότι ξέρουν ότι θα χάσουν έτσι κι αλλιώς. Είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι όταν γινόταν αυτό με τον Ολυμπιακό, το κατακρίναμε όλοι. Τώρα το κάνει όμως, γίνεται στον ΠΑΟΚ, δεν μιλάει κανένας. Είναι όλα καλά. Είναι Δευτέρα βράδυ. Τι θες να κάνουμε, φίλε. Να κάνουμε διάφορα διαμαρτυρίας γιατί ο προπονητής στο Λεβαδιακό. Δεν λέω εσύ. Εσύ καλά κάνεις. Υπέρ της ομάδας σου είναι αυτό. Λέω ότι όταν γινόταν υπέρ του Ολυμπιακού, είτε τιμωρούσαν, δηλαδή όταν είχαν κάρτες, όλοι με τον Ολυμπιακό το βάζανε. Ξετιμωριόταν με τον Ολυμπιακό ή οι καλύτεροι παίκτες ξεκουράζονταν γιατί ξέρανε ότι θα χάσουν με τον Ολυμπιακό. Αυτό το θέμα ποιο το έκανε. Τι πιο θέμα. Γιατί ξέρεις τι, μ' αρέσουν αυτός ο Αριανός, είναι ο φίλος που σου έστειλε. Αυτός το έκανε τον εαυτό σου, Αριανός. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Πώς είναι το μικρό του. Α, το ρώτησα στον Τσαλτίδη να μου πει. Το μικρό του, ρε φίλε, του φίλου. Γιάννης. Ο φίλος ο Γιάννης. Ναι. Ασχολείται με τον ΠΑΟΚ τη στιγμή που τον έχει περάσει ο Πανετολικός. Τι σχέση είναι. Κάτσε ρε φίλε. Εσύ με το κάτσε ρε φίλε. Εδώ κινδυνεύεις. Πρωτάθλημα παίρνεις και ασχολείσαι με το σιώπη. Φυσικά είναι το ύφος της εκπομπής. Και εγώ το λέω. Όχι εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Ο Γιάννης ασχολήθηκε. Και εγώ δεν το πήρα. Αν το πέρα χαμπάρι θα το έλεγα. Δεν το πήρα. Δεν το είδα το μάτς. Δηλαδή εσύ κινδυνεύεις
αυτή τη στιγμή βαθμολογικά. Γιατί αν χάσει την Ξάνθη, θα πας εντέκατος, κινδυνεύεις. Κάτσε ρε, εσύ. Εδώ, τώρα δεν είπες ότι κάνεις ένα σφάλμα, δεν με αφήσεις να ολοκληρώνω. Και εσύ με έκοψες μερικές φορές. Καλά, εντάξει. Όχι, όχι. Λέω, εσύ είπες πριν 15 λεπτά το είπες, ότι αυτό είναι το ύφος της εκπομπής. Ο ένας να λέει για το θάτου. Ναι, εγώ να το πω. Όχι ο ακροατής να μου στείλει. Μα δεν είδα το μάτι, φίλε, με βοήθησε. Τι κακό είναι. Και λέω εγώ τώρα για το φίλο του Γιάννη. Λέω για το φίλο του Γιάννη. Η ομάδα σου, ο Άρης Θεσσαλονίκης, κινδυνεύει με ήττα. Ναι. Στην Ξάνθη την επόμενη αγωνιστική, ναι. Έτσι, να περάσει και η Ξάνθη, ναι. Να περάσει και η Τρίπολη αν κερδίσει. Ωραία. Και εσύ ασχολείσαι γιατί ο Λεβαδιακός, που δεν ξέρει την αιτία, δεν έβαλε δύο νεύρους ποδοσφαιριστές να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δεν τους έβαλε, πέντε δεν έβαλε. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ναι, όμως, Ρεζάχο, να πεις και το γιατί. Δηλαδή αυτός απλά δεν υπάρχει γιατί. Να μας πει και το γιατί. Μα δεν υπάρχει γιατί. Πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το γιατί. Εσύ πες το ποιο είναι το γιατί. Μα αυτό σου λέω. Πρώτον δεν ξέρω. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό λέμε. Λάθος. Πέφτει ο Λεβαδιακός. Άμα ήταν από πάνω. Εγώ έχω, έχω πολύ λογική. Για πες. Θα βρω. Αλλά. Όχι. Δεν πρώτα, υπάρχει καμιά λογική. Περίμενε. Να δω τη 18άδα του Λεβαδιακού. Αυτό που σου έλεγα και έξω. Πόσες ναι. συμμετοχές έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ρε φίλε, οι αν έπαιζε. Είναι. Οι ξένοι του είναι. Τι πόσε συμμετοχέ. Και ο Χατζερίδη ξένο είναι και δεν έχει επιλογέ. Ο Πάοκ έχει 15 ξένου, ρε φίλε. Είναι ένα από του 6 ξένου. Έχει επιλογέ. Από του 6 ξένου. Ο Πάοκ έχει επιλογέ. Ο Λεβαδιακός δεν έχει επιλογέ. 6 είναι οι ξένοι σε όλε τι ομάδε, Ζάχο. Είναι 15. Σωστά. Και εμεί 6 έχουμε. 6 έχει ο Πάοκ. Γιατί ο μισό λεπτό Λεβαδιακό δηλαδή έχει μόνο 6 ξένου, όλοι οι άλλοι είναι Έλληνε. Γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Ερίκη από τον Πάοκ, να ξέρει. Γιατί δεν χωρούσαν πολύ ξένοι. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη. Και νομίζω ότι μένει και ένας πάντα έξω. Ένα λεπτό. Ναι. Ξένους, προσοχή. Εγώ δεν επιμένω γιατί σε αυτό που θα πω είμαι κατά 99% σίγουρος. Δεν είμαι 100%. Ξένους, η ομάδα μπορεί να έχει όσους θέλει. 6 μπορούν να παίζουν, να είναι στη 18άδα. Ξένους, άμα θέλεις, έχει 40. Έτσι νομίζω. Ο Πάοκ έχει παραπάνω από 6. Τότε... Και παίζουν μόνο. Και ο Λεβαδιακός δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 6. Ο μόνιμος που δεν παίζει όμως, έτσι για να στο πω λίγο, αυτό είναι συνήθως ωραίο. Αυτό μένει συνήθως. Για να καταλάβω τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί το κάναμε. Δηλαδή, πάτε να το δικαιολογήσετε, δηλαδή για να καταλάβω. Όχι, ρε αγόρι μου. Πέφτει ο Λεβαδιακός και είχε έξω τον οποιοδήποτε ξένο. Πώς το λένε, ρε Ζάχο. Ναι. Αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι ότι να δούμε το γιατί. Και στο ξαναλέω ότι ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή παίζει με μια ομάδα όπου όλες. Ο στόχος του Λεβαδιακού ποιος είναι καταρχήν. Να σωθεί. Είναι να σωθεί. Ωραία. Όταν ξέρει ότι όλες οι ομάδες που είναι μαζί του ναι. με αυτή την ομάδα που παίζει δεν πρόκειται να πάρουν βαθμό. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι, εγώ σε αυτό που λες συμφωνώ. Μαζί σου είμαι. Απλά όταν γινόταν υπέρ του Ολυμπιακού αυτό. Μα κράζαμε. Με περίμενε ρε, εσύ καμία... Κράζαμε όλοι. Ξέρεις, γιατί κράζαμε. Ναι, και εσύ ο ίδιος έκραζες. Η διαφορά του Ολυμπιακού από ναι. το δεύτερο δεν ήταν αυτό το χάος. Δεν είχε Ολυμπιακό, δεν ήταν ποτέ αήττος Ολυμπιακός σε κάνα πρωτάθλημα. Αυτό ο Ολυμπιακός είχε φτάσει να χάσει και από την προοδευτική. Αυτό τι σχέση. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός όντως είχε κάποιες ομάδες που περνούσε έτσι, έδινε δανεικούς ή κάποιες ομάδες ξέρανε ότι θα χάσουν έτσι κι αλλιώς με τον Ολυμπιακό. Που τόσο το παρατούσαν το μάτς, ξεκούραζαν τους παίκτες, τους ξένους τους, να μην φάνε κάρτα, να μην φάνε κόκκινη, να μην τραυματιστούν ναι, κτλ. Και σου πω λίγο κάτι, αυτό λέγαμε. Υψηλής, και σωστά το λέγαμε. Μα και σωστά το λέγαμε. Να σου πω λίγο κάτι, αν είχαν παιχνίδι υψηλής σπουδαιότητας μετά. Για μένα να σου πω την αλήθεια και με τον Ολυμπιακό, αν θες να σου πω. Τέλος, καλά κάνατε. Απαντήσατε. Εγώ το έθεσα, το απαντήσατε. Θα το συζητήσουμε και με τον κόσμο. Αυτό. Εσείς θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν μου λες, Ζάχο, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Θέλεις, πρώτη-τελευταία αγωνιστική πες ότι παίζεις, ξέρω εγώ, ναι. με τον ΠΑΟΚ. Και τελευταία αγωνιστική. Λες το φανταστικό ναι. σενάριο. Και τελευταία αγωνιστική παίζεις στο Χαριλάου με Αστέρα Τρίπολης και ο νικητής βγαίνει Ευρώπη. Και έχεις 4 πρωτοκλασσάτους παίκτες με κάρτα. Που αν φάνε κάρτα στην Τούμπα ή τραυματιστούν, δεν θα παίξουν στον τελικό που έχεις. Ναι. Εκεί δεν θα τους βάλεις. Λες, τι θα πω εγώ, να μην τους βάλω με τον ΠΑΟΚ για να παίξουν τελευταία αγωνιστική ναι, αυτό, τι λες. Θα πεις εσύ. Όχι, επειδή είναι με τον ΠΑΟΚ, όχι, θα τους βάλω εγώ. Μάλιστα. Τελευταία αγωνιστική στο Χαριλάου είμαι. Αν είμαι εκτός, θα το σκεφτώ. Αν είμαι στο Χαριλάου, θα τους βάλω. Για να το κλείνουμε το θέμα. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε υποδείξεις στους παίκτες σας. Όταν βγαίνουν πολύ αντρίκια και όμορφα και ωραία και λένε ότι έκανα πέναλτι, να τους κάνετε τραμπούκο, να τους γυρνάτε το πιστεύω τους. Αυτό είναι απάντηση. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας σας. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον παρέμβαση στον προπονητή του Λεβαδιακού για το ποιο θα έχει την αποστολή του. Όχι, εγώ δεν κάνω καμία παρέμβαση. Λέω ότι όταν γινόταν αυτά. Τα έκανε υπέρ του Ολυμπιακού. Θα πεις εσύ δηλαδή στον προπονητή. Εσύ πώς έλεγες για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν έλεγα τον Ολυμπιακό. Α, εσύ δεν έλεγες ποτέ. Δεν θα το πεις δηλαδή στον Τζουζέπε Σανίνο. Εσύ δεν είπες ποτέ. Ποιος τα βάλει μέσα. Εσύ δεν είπες δηλαδή ποτέ, τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά. Εσύ δεν είπες ποτέ ας πούμε. Πόσο σας πονάει ρε που γλεντάει. Όλη την Ελλάδα γλεντάω ρε. Δεν είπες καλά. Όλη την Ελλάδα τη γλεντάω. Δεν το είπες ποτέ αυτό. 13-1-0. Αυτό δεν είναι απάντηση όμως. 13-1-0 μέσα στο γήπεδο.
Είναι η καλύτερη απάντηση που πήρες στη ζωή σου. Είναι απάντηση αυτό. Είμαστε ο χειρότερος εφιάλτης σας. Πού είναι αυτό, όλων. Είναι αυτό και το γάβρο. Και το χάρτινον. Μα δεν είναι και το πράσινον. Και το κίτρινον. Και το μπλε. Δεν λέω ότι και το ροζ. Και το, και το μπορντό. Και το ξέρω εγώ. Εγώ συμφωνώ 13, με τον Γιώργο. 1-0. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Εσείς να βρείτε. Γιατί δεν έβαλε τους Blackman με τη Λεβαδιά. Ψάξτε εσείς που λέγατε ότι ο Ατρόμητος είναι ομάδα μας και θα ανοίξει τα πόδια και μας έκοψε βαθμό. Πάλι το ίδιο. Ψάξτε να βρείτε την προϊστορία. Ψάξτε να βρείτε ό,τι γουστάρετε. Θα γίνει την επόμενη αγωνιστική, αν θα κατέβουν τα μαυροφορεμένα κοράκια να παίξουν το 14. Το 14 1-0 και θα πάρεις άλλη μία απάντηση. Και να πω και... από το ασπρόμαυρο τρένο. Που δεν σταματάει πουθενά. Εγώ και λέω... σας έχει κάνει κομπλεξικούς στον κύβο λέω... όλους. Εγώ κίτρινους, λέω, πράσινους, όμως... κόκκινους σας έχουμε εγώ κάνει. Λέω, όμως, πιο κομπλεξικούς από ό,τι είσαστε. Δεν πάνε να λες ότι θες τα αποτελέσματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 13. Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού τα αποτελέσματα λέγανε. Άσε τώρα την αγαπημένη ομάδα. Τα ίδια λέγανε του Προέδρου. Μίλα για τον Ολυμπιακό και είναι δικηγόρος του Ολυμπιακού. 13. Τσίριζες. 1. Τσίριζες. 0. Τσίριζες. 13. Γιατί δεν βάζετε τους παίκτες. 0. Δεν τσίριζες. Κλάψε. Κλάψε. Δεν κλαίω. Κλάψε. Εσύ έκλαιγες. Κλάψε. Ο κόσμος κομπλεξάρα θα σε κάνω. Μη στεναχωριέσαι. Με τα Ζάναξ θα σας έχουμε όλη τη χρονιά. Μη στεναχωριέσαι. Τρελόχαπα θα πάρετε όλοι. Κρίνει. Ζαχώ. Όλοι. Ψυχίατρο θα πάτε. Το μάτς είπες δεν το είδες. Ναι, όχι. Δεν ωραία, πες μου λοιπόν, για να σου το θυμίσω εγώ που ναι, το είδα. Δεν το είδα. Ο Λεβαδιακός που λες ότι κάνει αυτό που κάνει, ναι. Κάνει το 1-2 και αρχίζει και πιέζει για να ισοφαρίσει. Κάνει το 1-2. Ο Ολυμπιακός όταν περνούσε αέρα, περνούσε με κάτι 0-3, με κάτι απίστευτο σκορ. Σωστό αυτό που λες. Αυτό δηλαδή ο Λεβαδιακός έδειξε εγώ, άκουσε, εγώ... ότι από επιλογή ωραία. Του προπονητή του δεν για το ρε, σύστημα δεν έπαιζαν οι παίκτες. Φιλέ, άκουσε με. Εγώ δεν είπα ότι αν παίζανε αυτοί θα κέρδιζε ο Λεβαδιακός. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Πρόσεξε με λίγο για να καταλάβουμε τι λέω. Δεν λέω αυτό. Μπορεί αν παίζανε αυτοί να κέρδιζε και πιο εύκολο πάω. Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι όταν αυτό το έκαναν στην παντοκρατορία του Ολυμπιακού, το κάναν οι ομάδες με τον Ολυμπιακό, κράζαμε όλοι. Μα κράζαμε γιατί κράζαμε. Αυτό που είπες εσύ. Κράζαμε. Εκεί αν παίζανε. Αυτό αν λέω. Παίκτες... Δεν λέω κάτι παράλογο. Τι να πει, ρε. Αντί να πεις για τη Ζεμπεκιά του Σιώπη που έπαιξε μίλα και έχασε τον Πανετολικό στην ιστορία σου πρώτη φορά. Κάθεστε και ασχολείστε με ποιους έβαλε. Για να ακουγόμαστε. Ναι. Με ποιους έβαλε ο Λεβαδιακός και με ποιους δεν έβαλε ο Λεβαδιακός. Αυτή είναι απάντηση. Τώρα. Δεν είναι απάντηση. Επειδή έκανε Ζεμπεκιά ο Σιώπη, είναι απάντηση. Μήπως δεν έφτασε η κρατική χορηγία του Τσίπρα. Λίγα είναι. Λίγα είναι. Κορόιδο μας πιάσανε. Κορόιδο. Α ερχόσουν στο Όπεν που σου έδινε πιο πολλά. Όταν έχασε ο Πάοκ από τον Πανετολικό. Έκανα Κυριακή εκπομπή μαζί με κάποιον άλλον παοκτσί συνοπαδό μου ραδιοπαραγωγό στη Μαρμίτα και του είχα πει τότε όταν εκθίασα τον Πανετολικό και ως γνωστός υπερασπιστής του Σαββίδη έπεσε να με φάει. Κατάλαβα τώρα, κατάλαβα. Λοιπόν, του είπα ότι στα φτερά έχει βιαφάνες ο Άρντα. Και ο Άρντα μετά από λίγα χρόνια έρθει στον ΠΑΟΚ. Από αυτό τον Πανετολικό έχασα. Βιαφάνες ο Άρντα είχε ο Πανετολικός τότε. Τι σταθερά. Αυτό... καλά, μη συγκρίνεις τον Πανετολικό. Καλά, με 10 έπαιζε. Τώρα φυσικά είναι καλύτερος εκείνος. Να μην τελάθουμε. Ο ΠΑΟΚ με 10 έπαιζε 65 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ τρώει σε κάθε μάτς την κλωτσιά και το ξύλο της αρκούδας. Έτσι ακριβώς. Περνάει δια πυρός και σιδήρου από κάθε έδρα. Έχει κερδίσει. Γαύρο. Εγώ δεν είπα ότι έκατσε να χάσει ο Λεβαδιακός. Τον Άρη. Τον Παναθηναϊκό. Μα δεν είπα ότι έκατσε να χάσει ο Λεβαδιακός. Τους έχει γλεντήσει, φύσει και παραφύσει όλους. Όλους. Και ψάχνετε τώρα από το κόμπλεξ σας. Εγώ δεν είπα ότι έκατσε να χάσει ο Λεβαδιακός. Όσα και να πεις δεν πρόκειται να σκεπάει στα λεγόμενά μου. Μέχρι τις 10 αυτά θα λέω. Όσα και να πεις. Σας έχει βγει η κομπλεξάρα σας. Έτσι όπως ήμασταν εμείς κάποτε στο μπάσκετ που μας γεννούσατε τα μυαλά. Που παίρνατε και κερδίζατε και κάνατε και μαγκιά σας. Έτσι, η τότε αυτοκρατορία, όπως λέγατε, που υπήρξε για από κάποια χρόνια. Τώρα, βέβαια, δεν υπάρχει ο γελοτοποιός του ελληνικού μπάσκετ. Εσύ τα... σαρώνεις τα πάντα. Που κινδυνεύεις να πέσεις. Σαρώνεις τα πάντα στο μπάσκετ. Εγώ δεν είπα ότι σαρώνω, αλλά έχω μια αξιοπρεπή. Όντως, μια χρονιά μόνο κινδύνευσα να πέσω. Εγώ καμιά δεν κινδύνευσα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ασχοληθείτε λοιπόν. Με την 8η ομάδα σας που είστε, γιατί θα πάτε 10η. Άμα χάσετε με την Ξάνθη, ακούς Γιαννάκη. Ας τον Άρη, ρε. Ακούς κούγια. Θα πάρουν το κύπελο. Κούγια του Ντρούλινγκ. Κούγια του Ντρούλινγκ. Και ρεπόρτερ εδώ, έχει συντάκτες. Καλά, μα δεν έπεσε στην απόλυση. Στην αντίληψή μου δεν έπεσε. Τι θα κάνω, δηλαδή. Αφού δεν το είδα το μάτς, το είπα. Θα σε πούνε, άμα ακούνε. Αν το έβλεπα
Αν το έβλεπα θα το καταλάβαινα αμέσως. Αν ακούνε και τα ΙΕΚ βαθύλακος. Ναι, όχι, ζήτησα την συμβουλή. Θα ζητήσει. Ζήτησα άμα παίξανε αυτοί ή όχι. Εννοείται ότι θα πάρει συμβουλή το Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό, τον είδα στο Καρλάου, με είχε εντυπωσιάσει ο Λεβαδιακός. Θυμάμαι αυτό το εφτάρι τον. Κάτσε να σου πω πώς λέγεται. Τον Μπλάκμαν που μπήκε στο Καρλάου. Ναι, θυμάσαι και εσύ. Δεν έπαιζε, στο 70 μπήκε. Γιατί μπήκε στο 70 ρε τρέγια. Και δεν έπαιξε από την αρχή αυτό. Δεν είχε κάρτε, δεν είχε τίποτα. Βέβαια θα το ξαναπώ σε μια κίτρινη εκπομπή. Την οποία ηγείται ο Βαθύλακος. Πώς, ο Βαθύλακος. Σ' ακούει, ας ακούει και τι έγινε. Ναι. Γι' αυτό το λέω, για να ακούσει. Γιατί είπαμε, εμείς τα απαντάμε. Απαντάμε. Deep hole. Βαθιά τρύπα. Ναι, άμπραβο. Λοιπόν, το θάψαμε λέει το Βαθύλακο το χωριό. Λέει εχθές. Τι όμορφα, λέγω, λίθρο παντού, αργανάκια λέει. Στο ΠΑΟ και ΦΣΥ να γράφουνε. Και στο Φόρζα να γράφουν, αλλά να υπάρχει λέει ελευθερία του λόγου. Και χθες το είπες, ρε. Σταμάτα γάμο να μιλήσω μια φορά. Ξαναπέστο. Σταμάτα, ρε. Λικουρέζε. Σταμάτα. Δεν θα σε μαλώσει, δεν στραβήξει τα αυτιά. Τι να με τραβήξει, ρε, δεν τα βλέπω. Και κουκουρούκου, ναι, γουστάρω, λέει παντού να είναι αργανάκια, λέει και στη Φόρτσα, λέει και στο ΠΑΟΚ ΦΣ. Και να υπάρχει, να γράφουν λέει τα αργανάκια ότι γουστάρουν. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πολύ ωραίο. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ο Gold Flower. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πολύ ωραίο. Η άποψή του είναι. Ο Βαθύλακος. Τι με νοιάζει. Πολύ καλά το είπε. Και είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ εγώ. Με τον ελόγω αρχιερέα. Αλλά τι γίνεται. Εσείς αρχιερείς δεν έρχεται μόνο. Έχουμε κι εμείς. Έχουμε το Σταύρο μας. Δικό μας αρχιερέας. Λοιπόν. Τι γίνεται όμως. Στην περίπτωση. Του αρσενικού Μανώλη Σιώπη που βγήκε και δήλωσε στο Open, έκανε και το πέναλτι. Τον κάνανε τέτοια πλήση εγκεφάλου. Αυτός εδώ κόντεψε να πάει κεφαλικό. Χτυπιόταν, βγήκε έξω. Πήρε τον τζαλτί. Και εγώ είπα, επαναλαμβάνω. Θα το βγάλει στην εκπομπή. Άκου να σου πω, Μανώλη Σιώπη. Εδώ δεν θα λες ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλουμε εμείς τα λέμε. Και θα λες και ψέματα. Να το ξαναπώ. Θα το ξαναπώ. Βέβαια. Θα το ξαναπώ. Και αν, για να, ναι, να τέλειωσε. Έχει δίκιο και θα απαντήσω. Για να καταλήξω, και το ξαναφέρει στο θέμα. Να καταλήξω. Ωραία. Αν δεν το ξέρει κανείς τον Βαθύλακο, το πώς ενεργεί, το τι λέει. Εσύ το ξέρεις, έτσι, δηλαδή σε μια κίτρινη εκπομπή, αν δεν ακούσεις, ακούσεις, το 80% παίζει ΠΑΟΚ. Ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ, τι δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Ψάχνουν να βρουν καμιά αιτία να δώσουν συμβουλή για να φάει κανένα μείον ο ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο σε αυτά εδώ πέρα. Έτσι, τέτοια αυτά ψάχνουν. Έτσι. Θα πει τι σωστός άνθρωπος, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, ρε φίλε. Ζητάει την ελευθερία του λόγου και ας είναι αντίπαλος ο ρεπόρτερ. Κατάλαβες. Όταν όμως βγήκε και είπε ο Μανώλης ο Σιώπης για το πέναλτι, πέσανε το φάνε τον άνθρωπο. Ωραία, να και του αλλάξανε, ρε φίλε, τη δήλωση. Ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω, του αλλάξανε, άκου Γιάννη, του αλλάξανε τη δήλωση την άλλη μέρα και ξέρεις από τη σαστιμάρα του και τον πανικό του βγήκε και είπε ο Μανώλης ο Σιώπης. Ποτέ δεν είπα λέει, ότι έκανα απέναντι. Και το βάζω, ρε φίλε, να παίζει 20 φορές. Ωραία. Το έχω ακόμα. Ένα-ένα να απαντήσω. Να απαντήσω ένα-ένα. Καταρχήν, χαρτολογώντας το είπες, πιστεύω ότι το είπες χαρτολογώντας ότι ο Τσαλτίδης μου λέει. Κάπως το είπες. Δεν θα μου τραβήξουν. Εντάξει, γιατί. Καλά, εντάξει. Μα το κατάλαβα. Αυτή η εκπομπή είναι σατυρική. Άκουσε. Εγώ το κατάλαβα. Ακούνε και άλλοι. Είναι καζούρα. Είναι πλακίτσα. Είναι. Τάσο. Ακούνε και κάποιοι ακροατές που ακούνε και με τις μασχάλες, ξέρεις. Άλλοι ακούνε με τις μασχάλες. Εντάξει, φίλε. Άμα έχουν χαμηλό IQ, δεύτερον. Δεύτερον, επειδή το ξανά έθεσε το θέμα, ξαναλέω εγώ. Ξαναλέω. Δύο πράγματα για την περίπτωση. Δεν θα πω περισσότερα. Ένα λεπτό. Και θα πάμε στο. Ναι, τι διάλειμμα, με σε λίγο θα το κάνουμε. Θα το πάμε σε λίγο και θα το κάνουμε. Ξαναλέω. Όταν παίχτης ομάδος άλλης, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, παραδεχτεί για φάση που είναι αφισβητούμενη, γιατί του Σιώπη, εγώ λέω δεν τον ακουμπάει, αλλά θα πω ότι είναι αφισβητούμενη. Σε αφισβητούμενη φάση παραδεχτούν ότι κάνα πέναλτι, τότε έχει δικαίωμα και ο Σιώπης να πει ότι έκανε πέναλτι. Και δεύτερον, δεν ξέρω κανέναν υπάλληλο, γιατί ο Σιώπης είναι υπάλληλος. Υπάλληλος δεν είναι, παιδιά, συγγνώμη. Είναι υπάλληλος. Ναι, δεν ξέρω κανέναν υπάλληλο. Υπάλληλος δεν που... έχει λόγο. Φυσικά έχει. Τώρα θα σου πω. Δεν ξέρω κανέναν υπάλληλο που να έχει βγει και να κάνει δηλώσεις κατά της εταιρείας, του συμφέρον της εταιρείας. Δεν ξέρω. Αν μου δείξει έναν, θα πω ότι π.χ. ο Γιώργος στη δουλειά του εκεί που δουλεύει το παιδί και είναι υπάλληλος, είπε για την εταιρεία κάτι κακό. Ναι. Όταν κάνει κάποιος υπάλληλος κατά της εταιρείας, του συμφέρον της εταιρείας. Πες μας έναν. Ο Λουτσέσκου.
Τι και είπε, ο Πέλκας. Τι είπαν κατά που είπαν το χέρι του Βιερίνια είναι πέναλτι. Φυσικά είναι οφθαλμοφανές πέναλτι. Γιατί το Σιώπη τι είναι. Έλα τώρα. Του Σιώπη είναι οφθαλμοφανές. Μα το λέει ο ίδιος ο Σιώπης. Τώρα εντάξει, μην πάμε. Καλά, τώρα. Φίλε, δηλαδή... Η Κότα έκανε το αυγό. Σε παρακαλώ. Ρε, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Εντάξει, το λέει, δηλαδή βγαίνει και κάνει μια δήλωση εσύ. Είπε. Συγγνώμη λίγο. Βγαίνει και παραδέχεσαι κάτι εσύ. Να πω και κάποιο τρίτο, όχι εσύ, ξέρει τι σου λέει. Εσύ δεν ξέρεις, όχι. Εγώ ξέρω. Εγώ λέω ότι ήταν, πάω με τη δική καλά. Σου λογική. Ωραία, πάω με τη δική σου λογική. Ναι. Ότι είπε και ήταν πέναλτι. Ναι. Και λέω, απαγορεύεται να πεις κάτι εναντίον του συμφέρον της εταιρείας. Άλλο εκείνο. Αυτό λέω. Άλλο εκείνο. Απαγορεύεται. Άλλο αυτό. Όταν μου δείξει ένα εργαζόμενο τώρα τη σήμερα ημέρα που έχει πει κάτι εναντίον της εταιρείας του, τότε θα σου πω, σιώπη κάνε και εσύ το ίδιο. Δώσ' με ένα λεπτό. Ναι. Άντε πάλι το ίδιο. Θα μίλωσε λίγο. Τι γέλιο. Άλλη μία. Πανέκο σε ρίσκαρε. Αλλά πιστεύω μπορούσαμε να τελειώσουμε το μάτι σε 2-3 κόντρες πολύ καλές που βγάλαμε. Αλλά δεν τα καταφέραμε και έτσι μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Σιώπη. Αυτή είναι η δήλωση που παραδέχεται. Ναι, βγάλει, που παραδέχεται ο άνθρωπος ότι έκανε το πέναλτι. Ωραία. Ο Ζάχος θέλει να την αλλάξει. Δεν την αλλάζω. Πότε καρτάσει. Ωραία. Πάω με τη δική σου λογική και λέω. Απαγορεύεται. Να κάνεις δήλωση, ακόμη και να είναι εναντίον του συμφέροντος της ομάδος. Όταν μου δείξεις έναν στην καθημερινότητα, στη δουλειά σου εσύ, ο Γιώργος στη δουλειά του, εγώ στη δουλειά μου, να πω κάτι εναντίον της εταιρείας μου, θα με σουτάρουν την άλλη μέρα. Τον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Προφανώς κάνεις πλάκα. Σε μια περίπτωση που είναι 100% πέναλτι, τι έπρεπε να πει, να ρεζιλευτεί. Να το πω αλλιώς. Μισό λεπτό, ο κύριος Μανιάτης είχε βγει σε εκείνον τον τελικό και έκανα πέναλτι. Να το πάρουμε αλλιώς. Να το πάρουμε αλλιώς. Να το πάρουμε αλλιώς. Γιατί δεν βγήκατε εσείς που είστε τόσο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα να πείτε ότι δεν είναι πέναλτι το δεύτερο που παίρνετε στο 12. Στο 12 το είπαμε, εμείς το λέμε. Ποιοι εσείς το είπατε. Εγώ στο λέω. Ποιοι εσείς. Ποιος θέλει να το πει. Ποιος θέλει να το πει αυτό. Ποιοι εσείς. Ποιος θέλει να το πει. Ένας παίκτης του Άρη. Μα αυτό είναι κατά του συμφέροντος ομάδος. Ο προπονητής του Άρη. Μα είναι κατά του συμφέροντος ομάδος. Σου λέω, δεν στο λέω εγώ ότι δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Δεν είναι πέναλτι, στο λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι πέναλτι. Μην το λες γιατί είναι κατά του συμφέροντος της ομάδας σου. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος της ομάδας. Ναι. Εγώ δεν με δίνει λεφτά ο Άρης. Μάλιστα. Είμαι Αριανός. Και επειδή δεν θέλω να γίνω ρεζίλι. Κατάλαβες, λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, αν ήμουν ποδοσφαιριστής του Άρη, θα έλεγα είναι πέναλτι. Αν ο παίκτης που έκανε τη σέντρα και χτύπησε στο γόνατο του Ξανθού, του Σουηδού, του Φιλανδού, τι είναι, του Σουηδού. Ναι, και έλεγε δεν ήταν πέναλτι. Το ίδιο θα σου λέει. Το ίδιο θα σου λέει. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Πώς δεν είναι. Δηλαδή, άρα τι λέτε, ότι στον Άρη. Το ίδιο θα σου λέει. Ξέρεις τι μου λες τώρα. Στον Άρη, δηλαδή, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να έχουν τη γνώμη τους. Εσύ πες ρε εσύ μία αμφισβητούμενη φάση. Ο Πέλκα σου λέω βγήκε και είπε. Ο Τάκολα γιατί δεν βγήκε να μας πει ότι ήταν με το χέρι. Με τώρα. Α, ήταν με το κεφάλι το βάλω. Ο Τάκολα με το κεφάλι με. Δεν ζάχω. Γιατί δεν το παίρνει. Λες κάτι πιο γεροπιαστό από παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, επειδή είναι πριν 20 χρόνια δεν μετράει. Έλα φίλε, πάρουμε. Τι είναι. Να πάρουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, βάλτε τη μουσική λίγο για να είμαστε σκέτοι. Βάλει λίγο κύμα. Εγώ μιλάω. Έλα, φίλε, με το όνομά σου, αν θες. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Φίλος του ΠΑΟΚ, να φανταστώ. Ναι, οπωσδήποτε, ναι. Ρε Ζάχο, ωραίο κλάμα έξερε. Τι πράγμα? Ωραίο κλάμα έξερε. Για ποιο πράγμα, φίλε, έκλαψα, δεν το κατάλαβα. Για κλάμα, γιατί κλάψα τόση ώρα με τον ΠΑΟΚ. Ήσυρε στον Ατρόμητο, γιατί δεν βάλατε το Δελυγίση και το Σπόζα. Σε ποιον, στον Ατρόμητο? Ναι. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε, με αυτό που σου λέω. Καλά σου λέει ο φίλος. Πολύ σωστός, μπράβο, ρε φίλε. Γιατί έχω και άλλες επιλογές πίσω από το Δελυζίση. Αυτοί δεν έχουν, ρε φίλε, από τους ξένους. Έχουν άλλους. Πώς δεν έχουν, ποιον έχουν, ρε φίλε. Δηλαδή. Με 8 έπαιξε. Ρε φίλε, τους ξένους τους δεν έφαλε. Τους ξένους φαίνεις για να κάνουν τη διαφορά. Πλάκα μας κάνεις. Τους ξένους γιατί τους. Εσύ δηλαδή. Εσύ τους ξένους γιατί τους έχει στον πάγκο. Είσαι καλά, ρε φίλε. Τους ξένους τους φέρνεις για να σκόνουν τη διαφορά και τους έχεις στον πάγκο. Θα μας τρελάνεις. Συγγνώμη. Άμα είναι κουτσί πρέπει να τους βάλουμε επειδή δεν. Α, κουτσούς ξένους πήραν. Στα άλλα μάτς δεν είναι κουτσί, ήταν με τον ΠΑΟ. Συγγνώμη λίγο. Θα μας τρελάνεις τώρα. Συγγνώμη. Στα άλλα μάτς. Την άλλη εβδομάδα θα ξεκουτσαθούν, θα παίξουν όλοι. Ό,τι δεν μπορείς να φτάσεις στο υποτιμάς. Ωραία απάντηση. Πολύ φοβερή απάντηση. Δεν έχεις να απαντήσεις. Α, μπράβο, Κρίστο. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, Γεια σου, Παναγιώτη. Δεν απάντησες. Μου έδωσε μία πολύ... Όχι, βλακία, είπε, τι σωστό. Μου έδωσε, το καλύτερο πράγμα σου είπε. Και θα σου πω, θα το συνεχίσω και εγώ. Μου έδωσε μία πολύ ωραία assist. Ο καλός ακροατής ο Παναγιώτης. Εσύ, για πες μας, στο μάτς με την ΑΕΚ και κλεισμένο το θυρών, με μείον 6 η ΑΕΚ. Ναι. Γιατί δεν ξένο μου δεν έβαλα, ρε. Ξένο μου δεν έβαλα. Σταμάτα να ολοκληρώσω. Τι, θα μου πεις έβαλε τον Πάσα.
υπάρχει διαθέσιμος ο κλασικός σου, ναι, ο κανονικός σου στόπερ, ναι, Βελιζίσης. Ναι. Υπάρχει ο Σόουζα, ναι, και μου βάζει τον Αλβανό. Αυτό είναι ίδιο περίπτωση με αυτό που σου λέω τώρα. Σοβαρά μιλάς. Καλά, εσύ, εσύ δεν μιλάς σοβαρά. Εσύ δεν μιλάς σοβαρά. Τους ξένους μου εκτός 18ης με την ΑΕΚ. Εσύ. Τους ξένους σου λέω. Δεν θέλω εγώ τους ξένους. Δηλαδή είχα τον Ματέο Γκαρσία εκτός. Εγώ θέλω να μου βάλεις το μάτς με την ΑΕΚ, ναι, τον κανονικό σου αμυντικό. Γιατί δεν τον έβαλες. Αυτό είναι άλλο, ρε φίλε. Γιατί δεν τον έβαλες. Θα μπορούσες να μιλήσεις. Γιατί, γιατί έπαιξε ο Ντιγινή κορυφή και δεν έπαιξε ο κανονικός σου. Αυτό είναι, ρε φίλε, άλλο. Δεν με απαντάς. Όχι, θα μπορούσες να μιλήσεις στην ίδια περίπτωση αν δεν έπαιζε. Δεν με απαντάς. Θα σου απαντήσω. Πώς με απαντήσεις. Αν δεν είχε εκτός τον Ματέο Γκαρσία, τον Μπρούνο Γκάμα. Φίλε, ρε, φίλε. Εσύ πήγες στην ΑΕΚ, ρε, έφαγες ντόρτι, στο 70, στο 50 έχεις παρατήσει το μάτς. Εσύ τα έλεγες. Είσαι αδιάφορος και δεν βάζει. Στο δεύτερο μήχρονο το παράτησα. Δεν βάζει το κανονικό. Το 2-0 το παράτησα. Έχει τους δύο κανονικούς στόπερ. Βελιζίση και Σόουζα και μου βάζει τον Μπάσα. Καμία σχέση όμως με αυτό. Δηλαδή κάνεις πειράματα σε άμυνα και επίθεση. Σωστό είναι αυτό. Και ενώ έχεις χάσει δύο συνεχόμενα μάτς. Άλλο πείραμα. Έχεις κάνει μπουλκουμέ με τον Μπάουκ και έχεις κάνει Ιταλικά μπουλκουμέ. Σταμάτα, ρε Ζάχο, λίγο να ρωτήσω. Αλλά λες πράγμα που δεν είναι ίδιο. Ναι, αλλά δεν δέχεσαι κάτι. Άντε, πες το. Να απαντήσω κι εγώ. Εσύ κόλλησες τους ξένους. Και εγώ σου λέω, ας τους ξένους. Γιατί τους ξένους. Γιατί δεν έβαλες τους κανονικούς. Είναι σαν να παίζω εγώ με τον Ολυμπιακό. Πρόσεξε με λίγο. Ναι. Να έχω κάνει δύο ήττες από Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Ναι. Να πάω στον Ολυμπιακό, ναι, και αντί για Βαρέλα Κρέσπο να βάζω τον Χατσερίδη με τον Μαλεζά. Σωστό αυτό. Δεν θα μου ρωτήσεις, έλα εδώ ρε Τάσο, και να χάνω κιόλα 4 μέρες. Γιατί ρε αγόρι μου, ενώ είχες τον, ναι, Κρέσπο με τον Βαρέλα, έβαλες τον Χατσερίδη. Αυτό είναι ρωτάω. Λάθος εκτίμηση του προπονητή. Δεν είναι λάθος εκτίμηση. Δεν είχε εκτός 18ης τον Βαρέλα. Γιατί δεν έκανε τη λάθος εκτίμηση. Είχε τον Βαρέλα εκτός 18ης. Με τον Πάο, γιατί δεν έκανε λάθος εκτίμηση. Είχε εκτός 18ης. Τους είχε εκτός. Δεν τους έβαλε, ρε φίλε. Τους είχε εκτός. Δεν τους έβαλε. Εντάξει. Δεν, είναι το, κάνουμε, δεν είναι το ίδιο. Δυστυχώς δεν τώρα είναι το ίδιο. Ναι, και αυτός δεν είχε. Κοίτα, ξέρεις ποια είναι η 18άδα του. Διάβαζε ξένους. Μπάγιτς, ένας. Κρνέτα, δύο. Μαρκόφσκι, τρεις. Στο 90 τον έβαλε το Μαρκόφσκι. Ρε, η 18άδα σου λέω, ποιος είχε μαζί του. Ναι. Μέτραρε. Μπάγιτς, ναι. Κρνέτα, δύο, Μαρκόφσκι. Περίμενε. Στανόγεβιτς. Τέσσερις. Ήταν ο καλύτερος. Ναγκίζ. Έξι. Πέντε. Βίντεκερ. Έξι. Μάγκα. Εφτά. Είχε 7 ξένους. Ωραία. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ωραία, είναι αυτό, ωραία, που είπες. Μπορεί να έχει. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μπορεί να έχει 10 ξένους και να επιλέγει. Οκ. Τι οκ. Σου λέμε τη 18άδα. Εντάξει. Και σένα και το Λικουρέζο που σε έκανε το θέμα. Το Γιάννη. Το Γιάννη. Ωραία. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Μη φωνάει. Έτσι φωνή μου. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ φωνάζω μία ώρα φωνάει, ρε Κάρτο, εμένα λε. Ναι. Έπεσε τον επόμενο. Γεια σα. Καλύτερη παρέα των εθών. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε. Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Έλα, Γιώργο. Θα μιλούσα Δευτέρα, ξέρει ο Τρέγιας, γιατί δεν μίλησα. Χτες, ναι, απόλαυσα την εκπομπή, τώρα όμως πρέπει να απαντήσω. Σε ακούμε. Ρε εσύ, Ζάχο, ναι, αυτό που λέει με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω, το ξέρεις. Για μένα λες. Για σένα λες. Δύσκολα, ναι, δύσκολα. Δύσκολα και να δύσκολα με πιάσεις αυτό. Για πες μας. Τι να σε πιάσω. Πες μας, ρε φίλε, αφού γυρίζω και όταν πως θέλω τα γυρίζω, για πες. Τα γυρίζω όπως θέλεις. Πες το, ρε φίλε, άντε σε περιμένω. Αυτά που σε λέει ο Τάσος, να πούμε, είναι αλήθεια. Ποια με λέει ο Τάσος, ρε φίλε, τι με λέει ο Τάσος. Συμάθε ότι έβαλε τον Μπάσα, δεν είναι το ίδιο με αυτό που λέω εγώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο, συγγνώμη. Μα 18άδα στο απέδειξα ότι 18άδα είχε 7 ξένους. Τι να σε βάλει άλλο, ρε φίλε. Πώς να βάλει. 158 να έχει, βρε. 158 να έχει. Και τι έγινε. Αυτό ήταν, αυτό είπες. Όχι, δεν είπα αυτό. Α, σε περιμένουμε να ακούσουμε. Σε περιμένω, ναι. Όχι, okay, εσένα περιμένουμε. Εγώ αυτό που είναι από τα είπα. Α, είχε τους, ναι, δύο καλύτερους τους παίκτες, Σαββατογκό και Όμο, εκτός 18ης. Και τους δύο άλλους καλύτερους του, τον Αργκής, ναι, και τον Μάγκα, τους έβαλε στο 70. Ομάδα που πέφτει. Και τον Μαρκόφσκι, το βασικό του σέντερφορ, τον έβαλε αλλαγή στο 90. Αν αυτό είναι φυσιολογικό, μπράβο. 1-2 έκανε στο 74 και στο 90 έβαλε αλλαγή. Αν αυτό το θεωρείτε λογικό, μπράβο! Τι να κάνω, όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός, σκούζατε! Σκούζατε! Έλα, ρε Ζάχο, καμία σχέση. Σκούζατε! Όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν ήρθες μέσα να κουνείς δάχτυλο.
Σκούζατε. Έτσι είναι. Ολυμπιακός είχε 7 δορυφόρους. Εγώ δεν έχω δορυφόρο. Ή και τα δύο είναι λάθος, ή και τα δύο είναι σωστά. Διαλέξτε. Το λέγατε, θα ανοίξει τα πόδια. Δεν είναι με τον Ολυμπιακό λάθος. Και τώρα μόνο σωστό. Μόνο Ατρόμητος Νικολάκη με κουβαλάει. Τα δύο είναι. Ήταν, ρε, τακτική προσέγγιση ήταν. Τακτική προσέγγιση. Και του Ολυμπιακού τότε τακτικές προσέγγισης ήταν. Όχι, ρε, γιατί. Α, δεν ήταν εκεί τακτική προσέγγιση. Όταν δεν τους έβαζε, κέρδισε 0-3 και 0-4. Γιατί κατά ρίζεις όλους, ρε φίλε, έβαλε τον Μπάσα. Μα εγώ δεν είπα. Για πέμπτη φορά το λέω. Για πέμπτη φορά το λέω. Εγώ δεν είπα. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν είπα ότι κάθισε να χάσει ο Λεβαδιακός. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Και αυτό που είπες το ανερέσαμε. Από τη 18άδα. Πώς δεν ανέρεσα. Σου λέω, σου είπα εγώ πέντε ονόματα. Θες να σου ξαναδιαβάσω τη 18άδα, θέλεις. Θες να σου ξαναδιαβάσω τη 18άδα. Τι έπαιξαν, ρε, φίλε. Σου λέω, ρε φίλε, είπες δεν πήρες την αποστολή τους ξένους. Και σου λέω στην αποστολή είχε 7 ξένους. Ωραία, οκ. Άρα λες ψέματα κι εσύ και ο Γιάννης. Γιατί αυτό που διάβασα παίξαν αυτοί. Εσύ, τι με νοιάζει εμένα ποιοι παίξαν. Επέλεξε ο προπονητής 7 ξένους. Μα αυτό λέω ότι. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Τι να κάνουμε. Οκ. Okay. Τι να κάνω. Ωραία, απάντησε τελείωσε. Πάτε να πείτε τον προπονητή του Λεβαδιακού που θα πάρουμε. Ακούστηκε η απάντησή σου, ακούστηκε. Η απάντησή μου λοιπόν ωραία. Είναι η απάντηση που παίρνει και εσύ και ο Γιάννης στην προπαγάνδα που θέλετε να πουλήσετε γιατί γίνατε κομπλεξικοί επί δύο φέτος. Okay. Έλα φίλε, είναι καλησπέρα. Προπαγάνδα είναι, στο απέδειξα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Κώστας. Καλά είστε. Κώστας, τι ο Σιμίτης, ποιο. Άρης. Τι, λοιπόν, Παλαιοχωρίου. Γιατί τρελαίνεστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθείτε να απολογηθείτε ρετρέγια και τον άλλο το παλικάρι, δεν το ξέρω ειλικρινά. Ο Ζάχος είναι ο Γιώργος. Και ο Γιώργος είναι ο Ζάχο, ρε. Ο Γιώργος είναι ο Ζάχο. Άρης, δεν πάω ξέσω, φίλος, κατάλαβες. Καταρχήν που λέτε για τον Πάσα, που γιατί έβαλε τον ναι. Πάσα και δεν έβαλε τον Δελιζήση. Ναι. Έγινε ερώτηση από τον δημοσιογράφο και πολύ απλά και όμορφα απάντησε ο Ερέρα, έβαλα τον Πάσα. Γιατί θεώρησα ότι είναι καλύτερος με την μπάλα κάτι από τον Ελληνικό. Να την προωθήσει την μπάλα. Πήρε την απάντηση. Ωραία. Δεν μου λες πού ξανά έπαιξε ο... Πού ξανά έπαιξε ο... Συγγνώμη λίγο. Ρώτησε κανένας ο προπονητή του, του Λεβαδιακού γιατί δεν έβαλε τους 6 παίκτες. Τους ξένους να μας απαντήσουν. Να στείλατε ένα ρεπόρτερ του άλλου, το ρωτήσετε. Να ρωτήσω ρεπόρτερ του Λεβαδιακού. Άλλο μάτς που έπαιξε ο Μπάσα για να προωθήσει την μπάλα καλά, όπως είπε, πού έπαιξε άλλου. Για πες μας. Το θεώρησε, κύριε φίλε. Άρα πρόσεξε. Εδώ έχουμε συμπέρασμα, ρε φίλε. Είναι απάντηση του προπονητή. Αγορίνα μου, εδώ έχουμε συμπέρασμα. Ότι ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα έκανε πειράματα με την ΑΕΚ, ενώ έχει δύο συνεχόμενες ήττες από ΠΑΟ και Πανιόνιο. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αυτό. Πειράματα. Θεώρησε ρε, προπονητής είναι. Άντε πάλι. Γιατί δεν το ξαναθεώρησε ρε φίλε. Γιατί κατάλαβα ότι έκανε λάθος. Δηλαδή εσύ μου λες τώρα ότι Ισπανός προπονητής έχει κάνει δύο κλάρινα, πάει στην ΑΕΚ μέσα με τη μισή ΑΕΚ και κλεισμένο το θυρών και κάνει πειράματα. Και θες να το δεχτώ εγώ αυτό. Ενώ... Βγήκε το πείραμα. Όχι. Ωραία, το είπε. Άκουσε με λίγο. Το πείραμα. Το όχι, δεν είναι απλά πράγματα. Όχι, ρε φίλε μου. Γκαρντάση. Γκαρντάση. Ρωτάει ο προπονητής και απαντάει ο προπονητής και σου λέει, θεώρησε ότι ο Μπάσα είναι καλύτερος με την μπάλα κάτω και έπρεπε να τον βάλω. Έκανα λάθος. Ξέρεις, τι μου λες. Να παίξει ο Μαουρίσιο στόπερ και να μην παίξει ο Βαρέλα. Άμα το κρίνει ο προπονητής, θέλει να παίξει. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Και το αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι δεν είναι έτσι. Και να σου πω για κάτι. Βάλε μου τον Μπάσα που θες να κάνεις πειράματα και το θεωρείς καλύτερο με την μπάλα κάτω στο μάτς με τη Λάρισα. Όχι μετά από δύο μπουρκουμέδες στο μάτς με την Άγια να κάνεις τρίτο. Εντάξει. Εντάξει, γνώμη σου είναι αυτή, ρε φίλε. Ναι, η γνώμη μου, εντάξει, ναι, και σένα γνώμη σου είναι. Και ο κόσμος κρίνει από τα λεγόμενά μας. Εγώ το λέω γιατί ο προπονητής μου βγήκε στη συνέντευξη τύπου και απάντησε. Γιατί έβαλε, για να σας λύσω και την απορία που λέτε εσείς. Ωραία. Γιατί έβαλε τον Μπάσα και άφησε τον Ερυθρό. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι έκανε πειράματα Λάκη. Σε μια κρίσιμη ναι. στιγμή που ο Άρης έπρεπε να ωραία. Πάρει τουλάχιστον αποτέλεσμα χ. Εντάξει. Και επειδή ο Ζάχος λέει κάποια πράγματα και θέλετε να το προσανατολίσετε, το λέει πολύ καλά και το εξήγησε. Ότι όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός, φωνάζατε. Δεν σας είπε γιατί το έβαλε τον Νεοτερικό. Εσείς δεν φωνάζατε, το έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν έχει το ένα με το άλλο. Εσείς δεν φωνάζατε, το έκανε ο Ολυμπιακός. Εγώ φωνάζα. Ή δεν σας πείραζε μήπως. Εγώ φωνάζα. Πώς δεν μας γιατί δεν φωνάζατε. Να σου πω και κάτι. Γιατί ρε Καρντάση καλό, όλοι βγαίνετε και κράζετε τον ΠΑΟΚ και για τα έσχη του Ολυμπιακού. Για τα έσχη του Ολυμπιακού κανείς δεν μιλάει. Το Λεβαδιακό κράζει. Κατάλαβε αδερφέ. Πάρτε τη δουλειά του. Είδες κανένα
κανένα να κράξει το ΠΑΟΚ. Παιδιά... Ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του. Ρε παιδάκια, δεν είμαστε να πούμε του δημοτικού 5 χρόνο. Okay, λοιπόν, επειδή ξεφύγατε, ο Βουσάκος το είπε ότι. Και εσείς προσπαθείτε να τον προσανατολίσετε. Mm. Είπε ότι όταν τα έκανε ο Ολυμπιακός. Τι έκανε ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσουμε. Τι έκανε ο Ολυμπιακός. Στάσου λίγο. Δεν είναι το ίδιο για αυτό που σου είπα. Γιατί έκανε ο Ολυμπιακός. Ένα-δύο Λεβαδιακός. Πάει να ισοφαρίσει. Τους παίκτες που είναι, τους άφησε έξω. Ρε φίλε, κλωτσιά στο σβέρκο μου δίνανε. Σοβαρό είσαι τώρα. Δεν έβλεπες πώς περνούσε ο Ολυμπιακός. Θα μας τρελάνεις. Που περνούσε με 0-3. Κάτι τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Χαλαρώστε λίγο. Δεν σου λέω ρε παλικάρι μου γλυκό. Δεν σου λέω για τα διαθλητικά χτυπήματα, για τις, αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός. Εγώ επαναλαμβάνω, Άρη. Άρη είναι το όνομά του. Ή πιο παλιά ο Παναθηναϊκός. Κώστα, εγώ ξανά να το πω, γιατί προφανώς παρεξηγήθηκα. Εγώ δεν είπα ότι ο Λεβαδιακός κάθισε να χάσει. Αλλά λέω, θεώρησε, λέω εγώ, άμα θέλω να το προχωρήσω, ότι το μάτς αυτό θα το έχει χάσει. Κατάλαβε. Ναι, αλλά τα ίδια γινόταν και με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση, να πάρουμε και τους υπολείπους. Δεν είπα ότι κάθισε να χάσει ο Λεβαδιακός. Κωνσταντίνε, Κώστα είπαμε έτσι. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, τι έκανε δηλαδή ο ΠΑΟΚ με αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο μάτς του Λεβαδιά. Κέρδισε, τίποτα. Όχι. Λέτε αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός, τα κράζατε. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Τι έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Δεν μπορώ να πιάσω την ερώτησή σου. Η ερώτησή μου και η απάντηση συνάμα και να κλείσουμε αυτό είναι ότι στη 18άδα του Λεβαδιακού, γιατί το θέμα ξεκίνησε που είπε ο φίλος του Ζάχου, ο Γιάννης, ότι δεν πήρε τους ξένους, μέσα στη 18άδα είχε 7 ξένους. Τι άλλο θες να σου πω. Εγώ δεν σου λέω γιατί. Και καλά έκανε και τους έκρινε να τους αφήσει έξω και τους άφησε. Εγώ λέω γιατί αποπήρατε, δηλαδή κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου, που στηρίζω τον Ζάχο, γιατί και είπε κάτι... Όρισε. Με έκανες διάβολο. Ναι ρε φίλε, γιατί εγώ άσχετα από τον άλλο, δηλαδή άμα του πιάσει την ερώτηση, δεν σου είπε γιατί δεν έβαλε τους παίκτες με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟ και... Ναι. Εσύ μάλλον δεν έπιασες την ερώτηση, αδερφέ, γιατί την απάντηση τη δώσαμε. Σου δώσαμε 18 και έχει 7 ξένους. Ναι. Τι άλλο σας πούμε. Και αυτό που συμφωνώ, καταρχήν ο Σιώπης, και να το κλείσουμε εδώ πέρα, ναι. Όταν είπε ότι θεώρησε ότι από τη στιγμή που ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι, είναι πέναλτι, ό,τι και να λέμε εμείς. Έκανα το πέναλτι, άρα το δέχεται. Εγώ το έκανα, σου λέει. Είμαι ένοχος. Αυτό σου λέει. Α, ναι, συμφωνώ, δεν πρέπει να το λέει, ρε φίλε. Έτσι. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Έγινε καλέ γιορτέ, να είσαι καλά. Θα είμαστε για την άλλη εβδομάδα. Έχουμε έναν ακόμα και το διάλειμμα. Ναι, ναι. Αν περίμενε. Έλα, φίλε, να μην σε κλείσουμε πριν το break. Καλησπέρα. Ναι. Δεν περίμενε. Έπεσε ο φίλος. Έπεσε. Εντάξει, κάνουμε το διάλειμμα γιατί δεν κάναμε. Άσε να το πω. Θα κάνουμε εγώ το διάλειμμα. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε και τους κωδικούς για να μην τους ξεχάσουμε. Ναι. Και μετά φυσικά το 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμα στο σχόλιο σας στο 54-5-26. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή λόγου και τέχνης. Διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Και να πάμε στους βασικούς υποστηρικτές. Έναν από αυτούς, ή να το διαβάσω εγώ μια φορά, ρε φίλε. Δεν το έχω διαβάσει ποτέ. Διάβαστε. Το Πορκίτο. Διάβαστε. Το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές για να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, παντσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ, κλαμπ, μενού. Με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να διαβάσουμε και κάποιες προσφορές. Ένα μπέρκερ με γύρο και μια Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια Coca-Cola 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις και μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλάπα λατικών και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Όντως. Και μόλις πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, πάτε και φάτε όλη κούτρα. Γιατί πληρώνεις εσύ. Εγώ πληρώνω. Άμα πληρώνω τρεις θα πάω όλη, και εγώ. Όλη κούτρα. Μέχρι 3.000 να πούμε θα βάλω εγώ ανοιχτό λογαριασμό. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και η πηγή των βοτάνων για υγεία και ευεξία Αβραμόγλου.
μόνο στο όνομα Αβραάμογλου βρίσκεις την πηγή των βοτάνων για να έχεις ευεξία και υγεία φυσικά. ΑΕΚ τελικό. Νέμπουργκ 80-76 στο μπάσκετ. Τελικό. Το γύρισε στο τέλος, ναι. Φύτο Slim λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι, ταμπλέτες και αδυνάτισμα. Μόνο που λέει χαρμάνι, εγώ θα πάω να το δοκιμάσω το Φύτο Slim, μιας και είναι και λιποδιαλυτικό και πρέπει να χάσουμε και κανένα κιλάκι. Αβραάμογλου λοιπόν, η πηγή των βοτάνων. Άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας. Το ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Είχαμε σήμερα και τα θεματάκια. Τον διαιτητή Τζίλο. Ναι. Είναι ο διαιτητής ο οποίος σφύριξε στο Ξάνθη Ολυμπιακός 1-1. Είναι ο διαιτητής στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Καραπαπάς στη συνέντευξη τύπου και είπε ποιος μίλησε στον Τζίλο. Λίγες μέρες μετά, τρεις σωματώδη θηριώδης κύριοι. Σήμερα το πρωί στη Λάρα, στις 9 το πρωί, μόλις βγήκε από το σπίτι του άνθρωπος έξω, ένας τον κρατούσε και δύο τον κοπανούσαν ικτρά, τραγικά, τον κάναν ράματα στο κεφάλι, τα γόνατά του είναι σακατεμένα, τα πόδια του είναι σακατεμένα, μερικοί λένε ότι τον θέλαν ανάπηρο να μην ξαναπερπατήσει. Απαράδεκτα γεγονότα. Τα ράματα είναι το λιγότερο, γιατί λέει ότι μπορεί να έχει, τώρα δεν ξέρουμε, μακάρι να μην είναι έτσι, μπορεί να έχει, λέει, και να έχει μείνει και ανάπηρος και μπορεί και αυτά τα χτυπήματα στο κεφάλι να το αφήσουν και άλλα κουσούρια. Ας ελπίσουμε ότι ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι. Πράγματα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για κλιματικές οργανώσεις, έτσι. Και από όλο, ο κύριος, ο συγκεκριμένος κύριος του Ολυμπιακού, ο πέρσι, για όποιους τα κρατάνε, γιατί εγώ τα κρατάω αυτά και τα θυμάμαι, όταν είχε δώσει το Ατρόμητος Ολυμπιακός και το ανύπαρκτο πέναλτι ο κύριος Τζίλος. Δεν... Αυτός έχει δώσει. Βέβαια, ήταν. Τζίλος ήταν διαιτητής. Κοίτα, αυτά όλα, Γιώργο, ας πάρουν οι εισαγγελείς, ας πάρουν όλες τις δηλώσεις, να δουν αν υπάρχει, πώς το λένε, ηθική αυτουργία. Εγώ λέω ότι τότε ήταν ένα διαιτητικό λάθος του κυρίου Τζίλου. Τώρα, γιατί, τώρα γιατί δεν είναι, εγώ δεν το κατηγορώ, λοιπόν, είναι πολύ καλός διαιτητής για μένα. Ναι. Γιατί τώρα δεν είναι διαιτητικό λάθος και λένε ότι του μιλήσαν και του κάναν και του γράμμα. Πάμε στη γραμμούλα να μην περιμένει ο καλός φίλος. 23-10-287 και 3 οκτάρια από το σταθερό σας. 69-45-287 και 3 οκτάρια από κινητό με χαμηλή χρέωση λόγω βαρουφάκι. Και οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526, είστε πολλοί. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Φίλε. Εγώ πήρα να πω, να ευχηθώ, γιατί δεν ξέρω ποτέ έχω μονάδες, καλές γιορτές με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Έτσι και σε σένα, φίλε. Νίκος, είσαι. Ανάσταση, ναι, εγώ είμαι. Έτσι. Γεια σου, Νικολάκη. Ο Νικολάκης ο πειρατής. Λοιπόν, ανάσταση στον ΠΑΟΚ, να φέρει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, για να ανεβάσουμε και λίγο απόδοση, γιατί θα τη χρειαστούμε. Ναι, βέβαια. Θέλω να δω να πάω όπως πέρσι, γιατί θα τη χρειαστούμε αυτούς τους αυτούς τα μαύρα κουράκια και τους διάφορους που παίζουν εκεί κάτω, θα χρειαστεί και απόδοση. Και θέλω να πω, ρε Τασούλη, κάποια στιγμή είπες θα περάσει να μας δεις καμιά μέρα με το μηχανάκι να βάλουμε τα καβατσάκια. Πού να περάσω, ρε Καντάση, τη μάνα μου δεν πάω να δω στην Νεάπολη. Κάθε μέρα περνάω έξω από το σπίτι και δεν περνάω, δεν σταματάω να τη δω, δεν έχω χρόνο. Free time, zero now. Άμα καμιά μέρα το τηλέφωνο μου το έχεις, έτσι. Ναι, αγορινά μου, ναι. Άμα καμιά μέρα πάρει και το σάχο, πάρει και το παλικάρι, όποιος και να είναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ έτσι κι αλλιώς οικογένεια δεν έχω. Έτσι, ξέχασα όλους. Εγώ έχω εσάς. Είστε φιλαράκια μου, όσο και ένα φορά, καμιά φορά τα λόγια μου να είναι πικρά, εγώ σας θεωρώ φιλαράκια μου. Να είσαι καλά, φίλε. Νικολάκη, αυτό που λες. Όχι, εγώ λέω, εγώ πάντα μιλάω έξω, πάντα έτσι είμαι. Λοιπόν, εγώ σας θεωρώ Νικολά, τα παιδιά και τους προελίσεις. Κάνε ένα κόπο, ξαναστείλε μία στο Facebook, ρε φίλε, το τηλέφωνο. Γιατί άλλαξα συσκευή, μπορεί να μην το έχω, ναι. Ναι. Στο Facebook, στέλνετε. Θα σας πω και κάτι. Επειδή εγώ εντάξει τώρα, το σπίτι μου είναι δικό σας και για τα παιδιά όλα και εκεί το πρωί που παίρνει ο φίλος μου, ο άλλος με την κοπελιά, ξεχνά το όνομά του που είναι, τον αγαπάω. Ποιον λες, το Συρίγο, ρε. Το Συρίγο είναι φιλαράκια, μου έδωσε και στήρο που κέρδισε. Πήγα εδώ τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ωραίος. Επειδή είμαι δύσκολα λίγο, εντάξει, να δεν ξέρετε, όποτε γουστάρετε, το σπίτι μου είναι δικό σας, όλα τα παόκια. Έγινε. Μπορεί να λέω καμιά κακιά κουβέντα, αλλά μου μιλάω για το ποδόσφαιρο, δεν είναι η ζωή μας. Το ποδόσφαιρο είναι και η ζωή μας. Μαυρό άσπρο μέσα. Όλα μέσα. Να είσαι καλά και καλά. Μαυρό άσπρο. Μαυρός κουβέντα ήμουνα, σε μηχανουργία δούλευα, πάω και είμαι. Καλές. Και όποτε θέλετε, τελευταία να μην σας κουράζω, ελάτε μια μέρα να πιούμε και καφέ. Ό,τι γουστάρετε, μόνο πάρτε με ένα τηλέφωνο, γιατί πάω καμιά φορά στα μνήματα, μαζεύω τίποτα μπάζα, κάτι για να τη βγάλω, γιατί με κυνηγάνε εδώ διάφοροι κάτι εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε Καρτάση. Και χαζά. Λοιπόν, να είσαι γερός. Αγάπη μου, καλές γιορτές και στείλε το νούμερο. Στείλε το νούμερο. Ναι, θα σε στείλω στο Facebook. Έγινε. Ναι. Και άκουσε με λίγο. Και άκουσε λίγο την επόμενη Παρασκευή. Έχει μια εκδήλωση αγάπης εδώ.
Πού είναι αυτό? Σταμάτα, ρε. 7 με 8 εδώ στο Λίμπερο. Ναι. Στην εκπομπή Ώρα για Μπλε με τον Γιώργο το Ματσιούκι. Ναι, ναι, ναι. Θα μαζευτούν κάποια τρόφιμα, σακούλες και τα λοιπά με είδη πρώτης ανάγκης για την αρρωγή, νομίζω λέγεται. Για να δώσουν στους άστεγους, σάπορους, 40 οικογένειες, έτσι, να μαζευτούν κάποια πραγματάκια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα υπάρχει καλή προαίρεση και από τον Γιώργο το Ματζιούκι να βοηθήσει και σένα. Έλα μια βόλτα από εδώ, Παρασκευή. Εγώ Τάσο άκουσε λίγο, να σε πω την αλήθεια. Εγώ με ένα άτομο παίρνω εδώ από το Δήμο Καλαμαριάς από την Πρόνοια 5-10 μακαρόνια. Εγώ να μαγειρεύω δεν ξέρω. Μια φορά όλα κάστανα και σκάγανε εδώ. Δεν ξέρω να μαγειρεύω. Πατάω τι γάντες μόνο ξέρω να κάνω. Λοιπόν, εγώ δεν τρώω και πολύ. Ας τα δώσω σε κάποιους άλλους. Εγώ παίρνω 5-6 μακαρόνια. Έχω και την κοιτούλα την πομπού μου κάνει. Φέρει και να πιάνω. Μακαρόνια θα πάρεις, ρε. Αυτό σου λέω. Μακαρόνια θα έχει. Ναι, μακαρόνια, αλλά δεν ξέρω. Τα πετάω στο τέσσερι απάνω εδώ μου κολλάνε. Θα σου δείξω εγώ, θα σε κουκλάρω. Εγώ άμα θα έρθω, θέλω να είστε εσείς να σας φίξω το χέρι, να πω χρόνια πολλά πιο πολύ κοντά και την αγάπη σας τίποτα. Καλά. Θα είστε εσείς. Θα είμαστε, βέβαια, αφού 8 ερχόμαστε. 10 ερχόμαστε την Παρασκευή. Θα έρθουμε όμως. Ωραία. Γιατί θύμισε μου, γιατί ξεχνάω. Παρασκευή αυτή που θα έρθει. Ναι, αυτή που θα έρθει. Όχι, έγινε, παιδιά, όχι αυτή τώρα, όχι αυτή τώρα, την άλλη, επόμενη. Την άλλη. Α, την άλλη Παρασκευή. Εντάξει, γιατί ξέρεις, είμαι ο μοναδικός που ξεχνάω ταξίδευα 18 μέρες και ήμουν στο Πανόραμα, τέλος πάντων. Γεια σου, Νίκο. Καλό βράδυ, την αγάπη μου σε όλα τα παόκια. Γεια σου, καλά. Γεια σου. Μόνο που είπε, ρε φίλε, τώρα, δεν θέλω εγώ. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Έχει πραγματικά θέμα ο Νίκος. Όχι, σκέψου, έχει θέμα ο άνθρωπος και το λέει και λες εσύ, έλα εδώ, ρε παιδί μου, θα γίνει κάτι και για σένα κάτι έστω. Ναι. Δύο μακαρόνια που είπες και λέει όχι, λέει δώστε τα, λέει, και μου έκανε εντύπωση. Ας πούμε, ναι, να το πούμε άλλη μια φορά. Την άλλη Παρασκευή 27 είναι, 28 είναι πόσο. Ναι, Παρασκευή είναι 28. 28, ωραία, 28 του μηνός, 7 η ώρα με 8, εδώ στην εκπομπή Ώρα για Μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Συγκεντρώνει, κάνει την εκδήλωση ο Γιώργος Ματζιούκης, κάθε χρόνο το παλικάρι. Θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Έτσι, δηλαδή γάλα μακράς διαρκείας, μακαρόνια, ρύζι, εντάξει, λάδι. Κάνα χαρτί υγείας, κάνα χαρτί κουζίνας. Δεν άκουσες, ήσουν έξω. Ναι. Του είπα, έδωσα υπόσχεση την άλλη Πέμπτη, δηλαδή μία μέρα πριν, ναι, στην εκπομπή μας. Θα το... Κάθε μέρα θα το λέμε. Ναι. Κάθε μέρα. Τι, Τρίτη Τετάρτη είναι κλειστά. Ρε. Κάθε μέρα θα το λέμε. Αύριο... Τρίτη Τετάρτη είναι αργία. Ωραία, αύριο δεν είναι κλειστά. Μεθαύριο δεν είναι κλειστά. Εντάξει. Θα το λέμε. Σωστά. Να βοηθεί όποιος μπορεί. Απλά είπα ένα έντονα. Πακέτο μακαρόνια, έτσι. Ένα πακέτο ρύζι. Έτσι. Μια ζάχαρη. Έτσι, ό,τι ξέρω μπορεί. Εγώ, λίγο και αλεύρι. Και το λίγο είναι πολύ. Ναι, και ένα πακέτο αλεύρι. Έτσι. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Ρουχάκια. Κάνα ρουχάκι, ξέρω εγώ. Για 40 οικογένειες είναι, άκουσα που το έλεγε. Ναι. Φέρτε, 40 εδώ θα συγκεντρωθούν όλα εδώ στο σταθμό. Λέω το Σοφού 18 στην περιοχή Βαλαωρίτη, στον έκτο όροφο. Εντάξει. 7 με 8 το απόγευμα στην εκπομπή Ώρα για Μπλε με τον Γιώργο Ματσιούκη. Ό,τι μπορεί ο καθένα να φέρει, α το φέρει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Έχουμε φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα παιδιά. Γεια σας. Επειδή είσαι και εσύ την ίδια ομάδα με το Ματζιούκι, επειδή δεν έχουν και πρωτάθλημα, φέρτε και ένα πρωτάθλημα να δει τη Λίβερπουλ για το Ματζιούκι. Κατάλα, φέρτε και ένα πρωτάθλημα. Τι είπατε, ζε. Τι κατάφυγε. Δεν έχει δει ο άνθρωπος όταν είδε τελευταία φορά με τη Λίβερπουλ πρωτάθλημα. Είσαι καλό παιδί του ράπρε. Εγώ. Είσαι μπριζάκιδε τρελή και ίδιο. Τι λέτε, Λαράκι. Εμείς ήμασταν μπριζάκιδε αγορίνα μου. Από πριν ήμασταν. Εμείς δεν περιμέναμε να γίνουμε 33. Άκου λίγο ρε με το φαλακρό που τον έχει καψούρα. Λες και μας έκανε ο φαλακρός εμάς. Εμείς πριν πάμε στον καραφλό, εντάξει, για να μιλάω η Νεάπολη και όλοι οι αμπελόκοι πηγιά μας. Δηλαδή περιμέναμε το θουβού για να γίνουμε τα καδόρι. Άκου να σου πω λίγο, Καρντάση, από τα 13, από τα 13 πίνουμε ρετσίνα, εντάξει, και ήμασταν με τις, ξέρω εγώ, τις βεζινόκουλες και τα, ξέρω εγώ, ναι. Μπρίζα, την είχαμε, φίλε, και τώρα είμαστε πολύ light. Μπορεί να σου πω ότι από εκεί την εκπομπή και μετά έχουμε γίνει λιγότερο μπρίζες, να πούμε. Κατάλαβε. Ένα δίκιο το έχετε. Σου παρτίζει. Ηγεσίαση. Είναι εδώ ο Γιάννης, ο Ζυγκούλης, χαιρετίσματα. Ποιος, Γιαννάκης? Έλα, σιωπηλός. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Ο Χάρτινος. Ο Χάρτινος. Έλα, μίλα. Φανταστικά, φιλαράκι. Τον άκουσε. Γεια σου, Γιαννάκη, ευχαριστώ πολύ. Έλα, εδώ, ρε. Έλα, εντάξει, μην το... Δεν θέλει να μιλήσει ο άνθρωπος άλλο, εντάξει. Πάμε, ηγεσία. Πάμε. Βασικά πήρα αυτό για να πω για εσάς. Και δεύτερον, για την εξυγίαση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό που έγινε εδώ με τον, τον Τζίλο. Που ακόμη μια φορά συνεχίζει, δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Τι περιμένεις να αλλάξει κάτι? Εδώ έχει γίνει πάμπολες φορές. Πάμπολες φορές και σε διαιτητές και σε προπονητές και συνεχίζει. Μ' αρέσει που έγινε εξυγίαση. Δηλαδή εφόσον έγινε και αυτό,
Λοιπόν, Έλληνες διαιτητές, άντε παιδάκια μου, άντε τον μπούλο. Είπαμε, μόνο ξένους. Σε όλα τα μάτς. Να τελειώνουμε. Σε όλα τα μάτς ξένοι. Σε όλα τα μάτς. Να τελειώνουμε. Δεν θέλουμε να σας ξέρουμε, ούτε να ξέρουμε και πού μένατε και πού αυτό και πού εκείνο, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται ότι οι Έλληνες όλοι, ανεξαρτήτου ομάδος, συμπεριφερόμαστε σεβόμενοι τους διαιτητές της ξένης, τέλος πάντων, την Εντάξει, έχουν δώσει και πατήματα, ρε φίλε, οι διαιτητές. Αλλά όχι έχουν φυσικά, δώσει, φυσικά, δεν, όχι δεν φυσικά να φτάσουμε δώσει. Στη βία και σε αυτά τα πράγματα τώρα. Και όχι δεν, τώρα μόνο. Δεν γίνεται, φίλε, και, δεν πρόκειται. Και δεκαετίες πίσω, αν πας, το ίδιο γίνονται. Τίποτα. Ας καλύτερα ξένοι διαιτητές να έρχονται από Ιταλία, από Σκανδιναβία. Αγγλία, από... μόνο Αγγλία, φίλε. Μόνο Αγγλία. Καλά, Αγγλία ακόμα καλύτερα. Μόνο Αγγλία. Να βρεθούν οι Άγγλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το υποβαθμισμένο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα πληρώνονται, φίλε. Δεν θα. Έτσι, όπως το κάναμε, μα θα πληρώνονται, δουλειά θα κάνουν, φίλε. Υπηρεσία θα παρέχουν. Θα πληρώνονται. Μακάρι να έρθουν, Ζάκου, αλλά δεν. Δύσκολο. Όχι, δύσκολο δεν είναι τίποτα. Μακάρι. Αλλά αυτό αφού έφεραν ως αρχιδιετή τον Περέιρα. Αγόρι μου φέρει και όλο ξένους διαιτητές να τελειώσει. Ο Περέιρα, ρε φίλε, από ό,τι ξέρω. Συγγνώμη, ρε ηγεσία. Δεν είναι δυνατόν στην ΑΕΚ πρώτα, δεν είναι δυνατόν στην ΑΕΚ. Ξένους δικαστές, φέρ τα όλα ξένα, γιατί δεν αντέχετε αυτό το άνθρωπο. Ηγεσία, 30 χιλιάρικα νομίζω, πεντάσω τόσο δεν παίρνει περίπου ο Περέιρα. Αυτά να πηγαίνουν. Δεν το γνωρίζω. Κάπου εκεί, 25 με 30 το μήνα παίρνει. Να πηγαίνουν στους διαιτητές και να φέρνει ξένους διαιτητές, ρε φίλε. Γιατί παίρνει αυτό τώρα. Βέβαια, για ποιο λόγο. Τον Μπούλογλου. Τον Μπούλογλου, δεν, όχι. Τι. Δηλαδή, τώρα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ρε φίλε. Δηλαδή, πριν τρεις μέρες έγινε αυτό στην Ξάνθη που έγινε ιστορία, βγαίνει ο άλλος, μιλάει και φρουπ, ξαναγίνονται πάλι τα ίδια. Ο άλλος κάτω στην Καλαμάτα, δεν τον είχαν κάποιο στο φούρνο. Φίλε, δεν το αναπτύξαμε σήμερα το θέμα. Και αύριο. Γιατί, μία, για όχι. Δεν θέλουμε, ρε φίλε, να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο συγκεκριμένο θέμα. Ξένοι διαιτητές, για να μην μπορεί να μιλάει κανένας, ξένοι. Και οι ξένοι κάνουν λάθη. Δεν λέμε ότι δεν κάνουν λάθη. Αλλά δεν είναι, ναι, τι θα τον πει στο ξένο, ότι σε πλησίασε και τι έκανε, δεν υπάρχει. Ξένοι διαιτητές, όλα τα μάτς, είτε μικρά είτε μεγάλα. Βάλε και το VAR να τελειώσει. Μπράβο. Και τέλος. Και τέλος. Και τέλος. Να σου πω και άλλο. Και ένα άλλο. Εκεί η αξιοπιστία θα γίνει. Αυτό εδώ με τους δορυφόρους ομάδες και με τους δανεικούς παίχτες και ιστορίες κομμένο. Και αυτό κομμένο. Εμένα όλο βέβαια. Πώς έγινε. Μαζί σου. Αυτή είναι η ομάδα σου, κύριε. Δεν έχει τίποτα. Μαζί σου, ρε φίλε. Μαζί σου. Να μην μπορείς να πάρεις από τον Ολυμπιακό Τάτο Ζαραδούκα. Να μην μπορείς να πάρεις τον Ολυμπιακό Τάτο και Ζαραδούκα. Κόκαλης κατέστρεψε το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος? Και Διαμαντάκο. Ξέρω Διαμαντάκο. Καταστροφή ο Κόκαλης. Από αυτόν ξεκίνησαν όλα τα παραμύθια. Αυτά με τους δανεικούς και ιστορικούς. Ούτε ο Πάουκ να μπορεί να δίνει στον Ατρόμητο τον Κουλούρη, τον Ουάρτα, τον Γιανούλη και τον Χατζησαία. Να μην τους δίνει. Στον Όφη τον. Στον Όφη τον Δελιγιανίδη, ξέρω ποιον έδωσε και εγώ γύρω. Ναι. Να μην υπάρχουν αυτά, να μην υπάρχουν. Να δούμε τι θα βγει. Εδώ να σου πω κάτι. Εδώ βρήκαν άλλο τώρα. Δεν εκατέ, δεν πήρε, λέει ο Λεβαδιακό. Άκου τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή μα τρελάνουν αυτοί, ρε. Πάρουμε τα βουνά, πάμε στο χορτιάτα μα, μανιτάρια, δηλητηριώδη να μην φύγουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ηγεσία! Θα με τρελάνουνε! Ο δορυφόρος του Ολυμπιακού τώρα. Όχι, του Πάουκ θέλουν να πούνε ότι είναι. Ο Λικουρέζος ο Γιάννης αυτός από που με σπαστά ανέβρασε. Τι, το γύρισε στον Πάουκ. Ανέβασε πίεση. Το γύρισε στον Πάουκ και πήγε β' εθνική. Τον έχεις δει κόκκινο τον Τρέγια. Σαν κασκόλ του Ολυμπιακού είναι. Μισός άσπρος, μισός κόκκινος. Τον έκανα σήμερα. Ένα γέλιο. Όχι, ρε φίλε. Ό,τι βλέπω, φίλε. Ναι. Οκ, ηγεσία, θα τα πούμε. Α, κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό. Το χέρι σου είναι καλά, Καρδάση. Το χέρι σου είναι καλά. Το χέρι πώς είναι. Το χέρι αναρώνω, ρε φίλε, αλλά ξέρει με πιάνει πικρά. Ότι ο. Δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Σε εισαγωγικά επαγγελματία. Δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Για μένα εγκληματίας, κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης. Δεν το βρήκανε. Ανεξέλεκτος. Το βρήκε και δεν το βρήκε. Κι άλλο, έγκλημα. Δεν το βρήκε. Δηλαδή είναι κρίμα από το Θεό. Κάτσε ρωτάει. Δεν το βρήκατε. Άμα βρισκόταν τι δεν έλεγε. Θα σου πω μετά εκτός. Είναι κρίμα. Δηλαδή είναι κρίμα. Δηλαδή άντε εγώ ζαμά αφού. Θα βρήκα ένα παιδάκι, θα το σκοτώσει αυτό. Τι γίνεται. Ασυλία. Αυτή η ασυλία μας έχει καταστρέψει να πούμε. Για όλα τα θέματα. Δεν είδες το βίντεο, αν το δεις θα ζαλιστείς. Λοιπόν, έγινε λίγο. Δεν το είδα. Πότε θα κάνετε εκπομπές?
Κοίτα, τώρα... Με Παρασκευή σίγουρα. Ναι, τώρα, Δευτέρα δεν είναι παραμονή. Παραμονή. Παραμονή 10-12. Α, και Δευτέρα 24. Ναι. Παραμονή 10-12. Δεν πιστεύω να μας βάλω κάτι. Οπότε θα τα πούμε από Πέμπτη. Πιστεύω μέχρι και το All About Aris θα πάει τη Δευτέρα. Ναι, έτσι. Πόπο τον έχει θάψει. Θα είναι η μόνη μέρα που δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα απαντήσω διαδικτυακά, ιντερνετικά, στο Facebook. Αρχιερέα. Αρχιερέα, δεν φίλε. Ο μεγάλος φίλε. Μεγάλος φίλε. Με άμφια. Με άμφια. Με άμφια. Με άμφια, oh, φίλε. Με άμφια και στο καπέλο σταυρό τεράστιο κόκκινο. Αυτός είναι τίτλος τιμής. Με κόκκινο σταυρό είναι, σου λέω, στο φέση πάνω που φοράνε οι παπάδες. Έλα, έλα. Άντε, σαλιάρδες και δύο, άντε. Άντε, γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να αναρρώσεις καλύτερα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Φίλες, είσαι. Δεν περίμενε. Δώστε μια τα νούμερα. 2310-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Φέμε και ενώ το μήνυμά στο σχόλιο σας 54-526. Τι είχες εκεί πέρα, Τάσο? Ανατριχιάζει μαρτυρία του διαιτητή Τζίλου, όπως μεταφέρθηκε στο Open TV του Προέδρου για την επίθεση που δέχτηκε. Να παταχτούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Κάλεσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Αριανός. Δεν ξέρω αν είναι Αριανός. Ο φίλος ο Θουβού το είπε ότι είναι Αριανός. Ο Βαγγέλης Γραμμένος. Ναι, ο κύριος Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος δήλωσε ότι είναι. Ο κύριος Γραμμένος Αριανός. Έτσι το είπε. Δεν το υιοθετώ. Ούτε αλλά εγώ, επειδή ούτε ακούμε. Δεν μπορείς και να μην το λάβεις υπόψη. Κοίταξε, αυτός είναι και λίγο ο Παπατζής ο Ραπτόπουλος. Ναι. Ό,τι το λένε οι ρεπόρτερ το λέει. Είναι λίγο. Ναι. Έχει γίνει εκατοντάδες φορές. Όχι, αυτός ο αστικός μύθος έχει υπάρχει. Εκατοντάδες αλλά... φορές ρόμπα. Υπάρχει. Έτσι. Υπάρχει σαν μύθος, αλλά εντάξει. Έτσι. Όπως έχει και πολλές φορές δικαιωθεί. Να τα λέμε όλα. Αλλά εντάξει, ρε Κωστάκη, μη λες ότι σου λένε ένα αγοράκι, ψάξτε το και λίγο πρώτα. Έλα, πάμε. Δεν λέω, μπορεί και να ισχύει. Προχώρα. Λοιπόν, ναι. Ένας με κρατούσε, δύο με κοπάνωσαν, άνδρες με θεριώδεις διαστάσεις, λέει ο κύριος Τζίλος. Ο διοικητής του νοσοκομείου Λάρισας δήλωσε πως φέρει κακώσεις στην κεφαλή και στα κάτω άκρα. Έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις που δεν έδειξαν κάτι και θα παραμείνει νοσηλευόμενος σήμερα για προληπτικούς λόγους. Καλό είναι αυτό. Δηλώσεις παραχώρησε και ο Τάδε. Αυτοί που του επιτέθηκαν δεν κατάφεραν να του προκαλέσουν τη ζημία που επιθυμούσαν, ώστε να του κόψουν τη διαιτησία. Άσο, επειδή άκουσα σε 6 ώρα έξι και στην R3, υπήρχαν φόβοι, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, στην προηγούμενη ώρα, γιατί και τον Κούγια άκουσα τις δηλώσεις, γιατί είναι ο δικηγόρος του, αφιλόκερδός του, τόνισε. Λοιπόν, ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και φοβόντουσαν για αναπηρίες και για. Από τα χτυπήματα στο κεφάλι για άλλα. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει το ρεπορτάζ. Υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει αγωνιστική την Κυριακή. Ναι. Γιατί σύμφωνα με κάποια ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της ΚΕΔ και ο ομόλογος της ΕΠΟ καλούν τους διαιτητές σε συνάντηση 4 Ιανουαρίου και τους βοηθούς επιμένουν στην αρχική τους απόφαση για αποχή από τους αγώνες Σαββατοκυριακού μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Θανάσης Τζίλος το πρωί της Τετάρτης. Και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν θα δεχτούν να αγωνιστούν. Αποδέχονται πάντως την πρόταση που τους έγινε για συνάντηση, αλλά όπως υπόθηκε δεν θέλουμε να αγωνιστούμε, καθώς θεωρούν ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Αυτό που μου μένει είναι ανακοίνωση που θα εκδώσουν και η στάση που θα κρατήσουν εφόσον δεχτούν πιέσεις για να ανακαλέσουν. Είσαι αύριο τα σπουδαία. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια αύριο έχει κύπελο. Ας φέρνει ξέρους διαιτητές, παιδιά. Βέβαια αύριο έχει κύπελο. Αφού τα καλά παιδιά αυτά. Στάσου, ρε. Αύριο κύπελο έχει. Εντάξει. Τι θα γίνει. Τι να σου πω, αφού αυτά τα καλά παιδιά δεν θέλουν να κατέβουν την Κυριακή, α έρθουν ξένοι μια και έξω να τελειώνει να μπει και το ΒΑΡ. Όμορφα. Αφού έχει και παράπονο. Ο είμαστε, Καραπαπάς, βεβαίως. Ο Θεοδωρίδης, ο Ολυμπιακός, ο Μελισανίδης, ο Παπαδόπουλος κτλ. Με τους Έλληνες διαιτητές. Ξένοι. Ας μπουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς να μπει και το βάρο να τελειώνει. Πάμε, Μαρέ, παιδιά, μισό λεπτό. Λίγο κάτι γρήγορο πριν το φίλο. Ναι. Είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που διαμαρτύρεται πως αδικείται ο δεύτερος και ο πρώτος ζητάει ΒΑΡ και ξένους διαιτητές. Ζητάει δικαιοσύνη ο πρώτος. Σωστό, μπράβο, ρε Γιώργο. Τι να πω δηλαδή. Ωραίο. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Φίλες είσαι. Εντάξει. Δεν ξέρω, ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν. Εντάξει, τι θα κάνουμε, φίλε. Κόλα, εντάξει. Θέλει καλό διάλειμμα. Τι θα του κάνουμε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, μα είναι, και να επανέλθουμε ένα τέταρτο γεμάτο για να τα πούμε όλα και καλά. Οκ, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα 10 τελευταία λεπτά. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας. Γιώργος ο Μελισσοκόμος, όπως είναι το υποκοριστικό του. Και Ζάχος Ντρούλινγκ. Φυσικά στο στούντιο παρέα και ο φίλος μας ο Γιάννης Ζυγκόλης. 2310-287 για 3 οκτάρια. Αν έχουμε κάποιον φίλο, θα τον ακούσουμε. Και 6945-287 για 3 οκτάρια. Προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ.
για να χάσει και αυτό το πρωτάθλημα με τους δικούς τους τρόπους. Με τους τρόπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό τους έχουν ονομάσει. Δεν μιλάω για τον Κούγια. Μιλάω για τους γνωστούς επιστήμονες. Οι οποίοι μία χρονιά είναι βαμμένοι κόκκινοι, την άλλη είναι κίτρινοι. Γίνονται χάρτινοι, γίνονται τρομοκρατημένοι. Αυτοί είναι οι πτυσσόμενοι. Παλαιότερα ήταν πράσινοι κτλ. Προσπαθούν οι ευνοούμενοι της διαιτησίας, που πουλάνε προπαγάνδα μέσω παραγόντων τους, να κάνουν τα δύνατα δυνατά για να χαθεί και αυτό το πρωτάθλημα του Πάγου. Δηλαδή είναι τόσο αχόρταγοι. Έχουν πάρει. Ξέρουν ότι αν θα φύγει μία χρονιά από το Λεκανοπέδιο η μεγάλη κούπα, το ξέρουν ότι για μια πενταετία minimum, μέχρι να ανασυνταχτούν, μέχρι να ξυπνήσουν, μέχρι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, μέχρι να δημιουργήσουν ομάδα, καλή ομάδα, να κάνουν καλό ρόστερ για να κερδίζουν αγωνιστικά και όχι μόνο, θα περάσει μια πενταετία. Ξέρουν ότι αυτή την πενταετία θα είναι η πενταετία του ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Φεύγοντας η μεγάλη κούπα από εκεί. Και κάνουν τα δύνατα δυνατά, με καράγκιοζλίκια, με προπαγάνδα, με το ένα με το άλλο. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί είναι πονηρές ημέρες και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Έτσι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα τα κρίνουμε τις υπόλοιπες ημέρες. Πάμε στους φίλους ακροατές. Δύο φίλους. Καλησπέρα. Να μην τηλεφωνείτε άλλοι. Οι δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τον Κύριο. Δόξα τον Θεό. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Μάκης είμαι, δεν είναι. Τα έχουμε πει. Γεια σου, ρε Μάκη. Σ' ακούμε. Φίλε μου, δίκιο έχεις για σένα. Αργιανός είμαι, το ξέρεις. Δεν έχουμε καλό πρωτάθλημα. Και αυτό που έγινε και με το διαιτητή τώρα, και έχουν βγει και έχουν πει ποιοι το κάνανε, οι γνωστοί άγνωστοι, αυτό δείχνει και το επίπεδο του πρωταθλήματός μας. Και ποιοι μας διοικούν. Δεν το περιμέναμε τη σημερινή ημέρα, αδερφέ, για να δούμε το επίπεδο του πρωταθλήματός μας. Έχουμε τον Καμένο Φούρνο του Κωνσταντινέου, του Κωνσταντινέα. Έχουμε το Μπάκα, πώς το λέγανε τον άλλο. Το Μάγιο Φθημιάδη. Το Φθημιάδη που λέει ο Γιώργος πάρα πολύ σωστά. Έτσι, έτσι, παιδιά. Χαμός γίνεται. Δεν περιμέναμε να το μάθουμε σήμερα, ξέρω. Θέλω να πω κάτι. Ο Τρούλης είναι εκεί, είναι έτσι. Εδώ είναι Ζάχο, ναι. Πώς το είδατε τον αποκλεισμό του Πανετολικού? Λογικό. Λογικό? Ναι. Από τι άποψη λογικό? Δεν είχα δει τα αποτελέσματα, εφόσον ήθελε μόνο να κερδίσει, έτσι, κάνω λάθος. Ιεράπετρα. Ναι. Η Ιεράπετρα, φίλε, τη σοφάρισε ο Παναθηναϊκός 90 στο ΆΚΑ. Τι Ιεράπετρα. Κάτσε, Ζάχο, ναι. Να είμαστε λίγο... Ο Παναθηναϊκός έπαιζε και με ρεζέρβες. Και τι έγινε, λέει, και οι άλλοι τι είχαν, το Μέση είχαν. Ζάχο, ναι. Δεν ξέρω, αλλού πάει το μυαλό μου. Ότι... Δεν ξέρω, θέλω τώρα να το πω στο ραδιόφωνο, εξυπνούσες, καταλαβαίνεις. Καλά, εντάξει. Έπαιζε μίλα ο Σιώπης, αυτό σου λέει. Κάτι γίνεται. Κάτι λοιπόν, γίνεται, λες. Δηλαδή, ένα λεπτό, ρε φίλε. Όχι. Δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά. Όχι, εντάξει. Άκουσα με. Γιατί υπονόησες κάτι. Δηλαδή, ο Άρης... Ζάχο μου. Άντε, δεν θέλω. Εγώ, άνθρωπος είμαι. Άμα, κοίτα. Άκουσα με. Όχι. Όταν βλέπω ότι ο Πανετολικός στην Τετάρτη. Ο Πανετολικός, φίλε, άμα έπαιζε 11 με 11 θα έχανε. Α, τι να κάνουμε. Έπαιζε 65 λεπτά ο Άρης με 10. Τι να κάνουμε τώρα. Ζάχο μου. Ναι, άμα θεωρείς όμως και κάτι, άμα θεωρείς κάτι, μην το λες. Αν τα τρία λεπτά δεν ισοφάρισε τον γκολ, ο Άρης θα κέρδιζε. Αν, ναι, άρα. Τι λέμε τώρα. Okay. Δηλαδή δεν θέλω να τα λέμε στον αέρα αυτά. Α, δεν θες, τι το λες, ρε φίλε. Περνάει κάτι από το μυαλό μου και εμένα, εντάξει, δεν είναι κακό. Καλά, εντάξει, δεν είναι κακό, ρε Ζάχο. Όχι, εγώ δεν θα σου πω ότι θα σκέφτεσαι, φίλε μου. Ναι, δεν είναι κακό, ρε Ζάχο. Okay. Εγώ δεν θα σου πω ότι θα σκέφτεσαι. Εντάξει, γιατί δεν έχει λογική όμως, λέω. Η Ιεράπετρα περνάει και να σου πω για κάτι. Αύριο το παιχνίδι, επειδή προχθές ήθελα να σου το πω, ναι, που σε άκουγα και μιλούσες, φαντάσου, ότι πρέπει να το πάρουμε γιατί αλλιώς θα έχουμε ιστορίες. Δεν πείσεις και με μια εύκολη ομάδα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολη. Πρόσεξε, ομάδα, γιατί και ο Ροτέλης, επειδή λες Β' Αθνική και Α' Αθνική. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Να μπορεί είπα, να πρέπει να είναι μια πολύ καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε πολύ δύσκολα. Εγώ είπα ότι πρέπει να είναι σοβαρός ο Άρης και να παίξουμε εντεκάδα. Ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε και με goal offside. Πρέπει. Πρέπει να είναι με εντεκάδα κανονική σαν να παίζει πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Να το λες. Το παιχνίδι ο Άρης δυνατά και να. Γιατί θα έχουμε. Αλλά να υπενθυμίσω και στους δυο σας. Ναι. Πιο πολύ εσένα, φίλε, ότι ο Πανετολικός με τον ΑΕΞΥ Δέλα κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι, εγώ δεν είπα το αντίθετο. Αν θυμάσαι καλά. Δηλαδή, ο Πανετολικός δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Όχι, τώρα, δεν είπα ότι... Τώρα, όχι, κάποια, πράγματα που συνέβησαν, έχεις δίκιο να τα θεωρείς επιλείψιμα. Δηλαδή, το ότι ο Άρης έχασε από το 1914 το 2018 τον Πανετολικό με το Σιώπη να παίζει μίλα και τον Αναγνωστόπουλο να πετάει την μπάλα σαν χαρταετό.
Εντάξει, έχεις το δίκιο σου, το δικό σου μου το δίκιο, έτσι. Και λίγο, χωρίς να το θέλω, γιατί να σου πω κάτι. Λογικό είναι αυτό που λες. Τρέγια μου, ναι. Να σου πω κάτι, ναι. Αγόρι μου. Μπορεί, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Όπως έσπασε και ο Άρης κάποιες παραδόσεις και ο Πάκης έχει σπάσει κάποιες παραδόσεις, σπάνε οι παραδόσεις. Οκ. Okay. Αλλά το θέμα μου είναι ότι, όπως είπες, ο Δέλλας κέρδισε, ο Πανετολικός που έπαιξε εκείνη τη μέρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και το ακύρωσε και δύο γκολ. Τα είδα εγώ. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι ο Πανετολικός δεν έχει καλή ομάδα και δεν είναι μονταρισμένη ομάδα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά με εντυπωσίασε το γεγονός το ότι στο παιχνίδι, επειδή ήμουνα και το είχα συζητήσει με τον Ζάχο, τα λάθη που γίνανε ήταν παιδιαρών, δηλαδή. Πεδαριώδη, πεδαριώδη. Τρία λάθη σε δύο φάσεις. Αγορίνα μου, είναι πεδαριώδη, δηλαδή ιδίως το, δεν θέλω να πω, δεν ξέρω, δηλαδή δεν πηδάς και ανοίγεις τα πόδια σου στο πρώτο δοκάρι. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, δεν γίνονται. Μετά ούτε, από όντως, τρία λεπτά ισοφάρισε. Ούτε στο ερασιτεχνικό δεν γίνονται. Πάντως, για να το κλείσουμε λίγο, γιατί παρότι είπες ότι δεν κάνει, απλή είναι μια σκέψη που συζητάμε εδώ και πέντε λεπτά. Ακόμη και να. Εγώ θα πάω με παιδική. Όχι, όχι, όχι. Ακόμη και να ήθελε να το βάλει από εκεί. Δηλαδή να το ήθελε, ρε παιδί μου, να το κάνει. Πώς να σου πω, δεν μπαίνει από εκεί γκολ. Κατάλαβε. Πάντως, ξέρεις τι κατάφερε να κάνει. Ξέρεις τι κατάφερε να κάνει, Σιώπης. Τους ξεγέλασε όλους. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, Ζάχο. Ναι. Αύριο τέτοια ώρα να μην είμαστε ευχαριστημένοι, θέλω. Έτσι, καλά, δεν το συζητάμε. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Άντε, καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πανηγυρική θα είναι αυριανή εκπομπή, το βλέπω. Μην γίνει τα σπάτα, πρόσεξε. Μην θα πάω να παίξω πρώτη φορά στοίχημα. Τα σπάτα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ. 5-25. Κάτσε να δω αν κατέβηκε. Κάνε εσύ, θα σου πω. Έλα, φίλε. Τελευταίο, μην τηλεφωνείτε άλλη, παιδιά. Θα σου πω τώρα. Έχουμε και Ελλάδα κύπελο. Καλησπέρα. Γεια σου, φιλάρετε και γάτα. Φιλάρετε ένα λεπτό λίγο. Βλέπω τον Άρη δεν τον έχει πλέον, τον Πάο τον έχει ακόμη. Ή τον... Α, όχι, τον έχει. Δεν τον έχει. 5-25 και 26. 26 δίνει τον Πάο. Είναι δωράκι ο Εργοτέλης, θα το τιμήσω. Θα βάλω ένα δεκαρικάκι. Να βγάλω τη βεζίνη. Κόλλα κάνει, δεν βλέπω. Θα σου πει να παίξει. Είναι δώρα, είναι... μέσα εκεί θα χάσει. Εντάξει. Έλα, έλα, πάμε, έλα κύριε φιλάρετη μα. Όλη η φασαρία είναι ότι τη Δευτέρα το βράδυ στην Αθήνα κάτω, στην Έρα Σπορ, είπαν εντυπωσιασμένοι μετά από το αποτέλεσμα. Όλοι μέσα στον ΠΑΟΚ είναι στρατευμένοι, λέει, για το πρωτάθλημα. Τους εντυπωσιάζει λοιπόν ότι στην τελική δεν έχουν μπορέσει να διασπάσουν. Η φασαρία δεν είναι να κάνουν ζημιά άλλη εκτός από το να μπορέσουν να διασπάσουν εμάς. Αν δεν το καταφέρουν, όλα αυτά που γίνονται, γιατί αναρωτιέσαι, όλα αυτά που γίνονται είναι σπασμωδικές κινήσεις. Μα είναι να μην αναρωτιέσαι, φιλάρετε. Ξέρεις κάτι, δείχνει καθαρά ότι χάνεται το παιχνίδι και κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Και να σου πω και το άλλο το εντυπωσιακό. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να βγει δεύτερος, όχι τρίτος. Εύχομαι να βγει δεύτερος και να έχει το πρόγραμμά μας. Να ξεκινάει δηλαδή πρώτος. Να παίζει από την άνοιξη, όχι από το καλοκαίρι. Κατάλαβα, σωστό. Ξέρεις τη ζημιά θα πάθει. Σωστό, σωστό αυτό. Αυτό λοιπόν τους τρώει άγρια. Τους τρώει το ότι θα πάθουν χοντρή ζημιά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά με όλο αυτό που έχει να γίνει. Και τι να κάνουν, να βγουν τρίτη. Μάλλον να βγουν τρίτη θα έχουν κυνηγητό μετά. Όχι, αφού έχουν και παράπονο από τους διαιτητές τους Έλληνες, γιατί δεν κάνουν πρόταση να μπουν σε όλα τα μάτς ξένοι διαιτητές, σε όλα. Να μπει και το ΒΑΡ. Η μόνη ομάδα που έφερε αντίρρηση για να μπει το ΒΑΡ είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Γιατί για ποιο λόγο? Είναι πως θα μπορέσουν να σπάσουν τουλάχιστον το 50-50. Γιατί αν υπάρχει ξένος διαιτητής δεν κερδίζει ντέρμπι ο Ολυμπιακός, δεν κερδίζει ντέρμπι η ΑΕΚ, φίλε φιλάρετε. Ούτε και γιατί ψήλυνο. Αν υπήρχε πέρσι ΒΑΡ, ο ΠΑΟΚ θα ήταν ταμπλούχος πρώτη φορά στην ιστορία του και θα είχε ένα πρωτάθλημα ακόμα. Τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν υπήρχε ΒΑΡ και τα παλαιότερα χρόνια, ο Άρης δεν θα ανέβαινε με το βελόνι του offside στην κατευθείαν. Θα ήταν ακόμα σε άλλη κατηγορία. Τον Άρη δεν τον κλέψαν, λέει, πρωτάθλημα. Έλα, φιλάρετε. Το 79-80 δεν τον κλέψαν πρωτάθλημα. Τότε είχαν βάλει στο Λευκοπύργο. Έλα, φιλάρετε. Όσο και αν θέλει κανείς να το ψάξει, θα δει ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, πρώτος στα πέναλτι είναι μόνον ένας. Για πάντα πρωταθλητής. Του Πειραιά τα παιδιά.
Πάντα. Και αυτό είναι το πρώτο περίεργο. Δηλαδή φαντάσου πόσο καλή ομάδα είναι, γιατί βγήκαν πρωταθλητές στα δοκάρια, πρέπει να βγουν πρωταθλητές και στα πέναλτι κάποια ομάδα, και στο κάτω-κάτω της γραφής θέλουν να μας πείσουν σόνι και καλά ότι η καλύτερη ομάδα είναι αυτή που δεν είναι πρωταθλητές. Πέρσι και για φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευτυχώς γελάει ο κόσμος άλλη μια χρονιά μαζί τους, και με την ομάδα τους αγωνιστικά και με τον προπονητή τους και με τους παράγοντές τους και με τις δηλώσεις τους και με τον τρόπο που έχουν μάθει να κινούνται και εξωαγωνιστικά οι συγκεκριμένοι κύριοι, να πούμε. Τι να πρωτοπιάσουμε, να πιάσουμε τα καράβια, να πιάσουμε τις λουκουμόσκονες, να πιάσουμε τις απειλές, να πιάσουμε τις δηλώσεις. Ποιος απείλησε τον Τζίλο, ποιος μίλησε για τον Τζίλο. Εγώ δεν θα πω όνομα, όλοι το ξέρετε. Ποιος μετά το μάτς με την Ξάνθη βγήκε δημόσια και είπε ποιος μιλούσε με τον Τζίλο και ανάφερε τον Τζίλο χίλιες φορές και σε ποιανού εκπομπή απειλήθηκε στα Ίσια, στα Ίσια. Ο κύριος Τζίλος. Στο Τσουκαλά, στο Τσουκαλά του οπαδού του Ολυμπιακού, ο πληρωμένος Ολυμπιακός του, ο πληρωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος με τον άλλο τον Καραγκιοζάκο, τον Άκη εκείνο, το πώς τον λέει, τον Βλακάκο, τον κουμπάρο του αυτόν εδώ, τον ξέρω εγώ, είπανε ότι απείλησανε, άμα μπεις και δεις την εκπομπή, τον κύριο Τζίλο στα Ίσια. Εδώ επειδή έχει χοντρίνει πια το πράγμα. Δηλαδή τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, έτσι. Αλλά φυσικά εμείς δεν διθετούμε τις απόψεις. Τα πάντα είναι ενδείξεις μέχρι να γίνουν αποδείξεις. Ρόντα Άγιαξ 0-1 μόλις τώρα στο 753. Επειδή έχει χοντρίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, μιλάμε πια για ανθρώπινη ζωή, δεν μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί τι λέμε. Θέλει οπωσδήποτε πια η αστυνομία να αποκτήσει την απόλυτη αποτελεσματικότητα, άλλωστε πρέπει να το κάνει μάλλον όλο αυτό το έργο η Λαρισινή αστυνομία και όχι κάτω στην Αθήνα, και ελπίζω πια να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί αυτό το αναζητήσανε όταν ήταν οι ακραίοι δεξιοί, πήρανε 8-9 χρόνια πριν και αναζητούσανε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Αυτό που πάλι θεωρείται ότι είναι μια, πώς τη λένε, συμμορία, τέλος πάντων, πώς λέγεται, δεν θα πρέπει οργάνωση να την αναζητήσουν πριν από 8 χρόνια μέχρι σήμερα. Για να μπορέσουν να συνδέσουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Αλλιώς πώς θα γίνει. Γεια και χαρά. Γεια και το πω εγώ σήμερα. Γεια σου, φιλάδε. Πρέπει να κλείσουμε. Πήγε 10 και έχουμε διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Και ξεκινάμε με τον ευχαριστούμε πρώτο. Πολύ για την επικοινωνία. Άλλο ένα βράδυ με τον φιλάρε του και με όλου του ακροατέ. Έγινε χαμό και σήμερα. Λοιπόν, και στο μέλλον, εδώ πέρα είναι. Και το Γιάννη το Ζιγκόλι. Το φιλαράκι είναι εδώ σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, αύριο πρώτο Θεό, 8 η ώρα πάλι εδώ για την για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Από μένα, το Γιώργο, το Γιάννη, τον Τάσο και φυσικά τη συνυπολήψη για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σάτσι. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ, παιδιά.